τη Δευτέρα ξεκινά mm-hmm. η σχολική μας χρονιά. Και σε εσάς το εύχομαι και καλή δύναμη. Φαντάζομαι ότι γίνεται ένας αγώνας δρόμου από την πλευρά του Υπουργείου για να καλυφθούν όλα τα κενά, να είσαστε έτοιμοι. Πού βρίσκεστε στο επίπεδο των αναπληρωτών? Λειτουργούμε με προγραμματισμό. Για πρώτη χρονιά φέτος οι προσλήψεις των αναπληρωτών δεν γίνονται από το Υπουργείο, αλλά γίνονται από το ΑΣΕΠ, και αυτό είναι μια πολύ σημαντική διαδικασία που ενισχύει την αντικειμενικότητα στην εκδίκαση των ενστάσεων. Mm-hmm. Αυτό ήταν και μια συνταγματική επιταγή από το, όταν ψηφίστηκε το Σύνταγμα εδώ και 16-17 χρόνια, και από τότε δεν είχε εφαρμοστεί. Εμείς το εφαρμόζουμε. Mm-hmm. Δεύτερον, για πρώτη φορά φέτος μετά από 30 ίσως και 40 χρόνια έχουμε τόσους πολλούς αναπληρωτές πριν ξεκινήσουν τα σχολεία, τους έχουμε προσλάβει. Mm-hmm. Πόσο σήμερα, σε τι αριθμό περίπου βρισκόμαστε? Σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουμε 6.000 που έχουν ήδη προσληφθεί, έχουν ανακοινωθεί τα ονόματά τους, και προχωράει αυτή η διαδικασία αυτή την εβδομάδα. Μέχρι να φτάσουν το σύνολο θα είναι 20.800. Βεβαίως δεν τους παίρνουμε όλους από την αρχή της χρονιάς, γιατί κατά τη διάρκεια της χρονιάς δημιουργούνται κενά λόγω εγκυμοσύνης, mm-hmm. ασθενειών και άλλων παραγόντων που προβλέπουμε να βαστίξουμε μερικές λίγες, όχι πολλές πιστώσεις. Οι περισσότεροι θα μπουν στα σχολεία αυτή την περίοδο. Κύριε Υπουργέ, τι γίνεται με τους υπεράριθμους που έχουν προκύψει από την μείωση των ωρών διδασκαλίας? Δεν υπάρχουν υπεράριθμοι, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, εννοείται τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θα αξιοποιηθούν στο εκπαιδευτικό έργο. Mm-hmm. Είτε είναι αυτό μέσα στην τάξη το κλασικό μάθημα, είτε είναι ενισχυτική διδασκαλία, είτε είναι νέες δομές οι οποίες θα ανοίξουν στα σχολεία, mm-hmm. όπως είναι οι βιβλιοθήκες. 750 βιβλιοθήκες ανοίγουμε φέτος. Είχαν κλείσει όταν ήρθε το μνημόνιο στην Ελλάδα mm-hmm. από τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Έχετε ανακοινώσει ότι θα ανοίξουν αρκετές χιλιάδες σε βάθος χρόνου. Όχι χιλιάδες. Έχει γίνει παρανόηση δημοσιογραφική. Έχει γίνει παρανόηση. 753 είναι οι βιβλιοθήκες στη μέση εκπαίδευση. Να, καλά κάνετε και το διευκρινίζετε. Βέβαια. Το άλλο θα ήταν μια ιστορία φαραωνική. Με τι προσωπικό? Θα είναι στην αρχή εκπαιδευτικοί οι οποίοι θα προσπαθήσουν να περάσουν και από επιμόρφωση, ώστε να γνωρίζουν mm-hmm. πώς λειτουργεί η βιβλιοθήκη και η σχέση με τα παιδιά. Μπορεί να χρειαστούν και βιβλιοθηκονόμοι στην πορεία, mm-hmm. αυτό δεν μπορούμε από τώρα. Το σίγουρο όμως είναι ότι η βιβλιοθήκη στο σχολείο δεν θα είναι μια αποθήκη βιβλίων. Αντιθέτως, θα είναι μια κεντρική λειτουργία του σχολείου, να μπορούν τα παιδιά να πηγαίνουν εκεί, να κάνουν εργασίες. Mm-hmm. Ξέρετε, ένα από τα μεγάλα προβλήματα των Ελλήνων μαθητών και μαθητριών είναι ότι δεν έχουν μάθει να κάνουν εργασίες. Mm-hmm. Έρευνα, να ανατρέχουν σε πηγές. Ακριβώς, να ανατρέχουν σε πηγές, να συνθέτουν mm-hmm. και να μπορούν να δημιουργούν ένα πρωτότυπο κάτω δυνατόν mm-hmm. Έργο. Είναι προφανές ότι θέλουμε η βιβλιοθήκη να ενταχθεί μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία, και γι' αυτό θέλουμε και επιμόρφωση των καθηγητών συνολικά, αλλά και μια προσπάθεια στο παιδί να το εμφυσίσουμε αυτή την τάση. Η δέσμευσή σας για τις μόνιμες, για τις προσλήψεις μονίμων εκπαιδευτικών το 2017 συνδέεται και με την πορεία της οικονομίας? Έτσι κι αλλιώς συνδέεται με την πορεία της οικονομίας, που προβλέπουμε να είναι καλή. Mm-hmm. Προβλέπουμε δηλαδή φέτος βήμα-βήμα η χώρα μας να βγει από την κρίση, να κάνει κάποια βήματα ανάπτυξης, να μπορέσει να βγει στις αγορές. Επίσης προβλέπουμε ότι μπορεί να υπάρξει μια ρύθμιση που αφορά το θέμα των πλεονασμάτων, των δημοσιονομικών πλεονασμάτων, μια μείωση που θα μας δώσει μια μεγαλύτερη δυνατότητα για επιλογές που αφορούν mm-hmm. το κοινωνικό κράτος. Αυτά θα τα δούμε και στην πορεία. Ας μείνουμε λίγο στα σχολεία. 12 Σεπτεμβρίου τίθεται σε εφαρμογή ο νέος τύπος του ολοήμερου Δημοτικού σχολείου. Ωστόσο, συνεχίζετε να δέχεστε μια κριτική, όχι μόνο από την αντιπολίτευση, αλλά και από τη Διδασκαλική Ομοσπονδία και από την ΟΛΜΕ, ότι όλο αυτό έγινε εις βάρος της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Θα ήθελα να δούμε ένα βίντεο που έχουμε ετοιμάσει, τι λέει δηλαδή ο πρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας, ο κ. Κικυλής, και θα απαντήσετε αμέσως μετά. Ευχαριστώ. Η νέα σχολική περίοδος ξεκινάει με μια απεργία στις 15 Σεπτεμβρίου, η οποία σαν απόφαση για την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας των σχολείων έχει ληφθεί από την 85η Γενική Συνέλευση του Κλάδου στο συνέδριό μας τον Ιούνιο, από τους 600 αντιπροσώπους που βρέθηκαν σε αυτή τη Γενική Συνέλευση από όλη την Ελλάδα. Το βασικό μας αίτημα είναι η πραγματοποίηση όλων των μόνιμων διορισμών που έχει ανάγκη η εκπαίδευση, που και για χρόνια βλέπουμε ότι δεν πραγματοποιούνται.
Και φυσικά οι αλλαγές οι οποίες έχουν γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα, τότε που πάρθηκε η απόφαση, ήταν το ενιαίο τύπο ολοήμερου σχολείου, ο ενιαίος τύπος ολοήμερου σχολείου της υπουργικής απόφασης του κυρίου Υπουργού, που για μας έχει ως προσανατολισμό την εξοικονόμηση προσωπικού και την εξοικονόμηση ωρών στην εκπαίδευση, που είναι μια λάθος θεώρηση για το πώς βλέπουμε την εκπαίδευση. Συμφωνούμε απόλυτα στη διαπίστωση με τον κύριο Φίλη, έχουμε συμφωνήσει και άλλη φορά, ότι χρειάζονται μαζική μόνιμη διορισμή. Συμφωνεί και εκείνος. Αντιλαμβανόμαστε τους περιορισμούς που δεν έχει μια κυβέρνηση η οποία βρίσκεται υπό το μνημόνιο και υπό τις πιέσεις και του ΟΣΑ όμως που δίνει κατευθύνσεις για την εκπαίδευση. Είχε υποθεί αρχικά ότι οι διορισμοί θα γίνουν φέτος. Αργότερα με τους περιορισμούς πήγαν για του χρόνου. Εμείς σαν συνδικαλιστική οργάνωση έχουμε το χρέος να επιδιώξουμε την πραγματοποίησή τους αν είναι δυνατόν χθες. Για τον μόνιμο διορισμό. Γιατί η πραγματοποίηση των μόνιμων διορισμών θα λύσει το πρόβλημα της αναζήτησης αναπληρωτών στην έναρξη της κάθε σχολικής χρονιάς, που είναι ένα πρόβλημα και για τους εκπαιδευτικούς και για την κυβέρνηση στην άσκηση της εκπαιδευτικής πολιτικής. Ο νέος τύπος του ολοήμερου σχολείου οδηγεί σε εξίσωση προς τα πάνω, όπως λέει ο κύριος Φίλης, ή σε εξίσωση προς τα κάτω, όπως λέει ο κύριος Μητσοτάκης? Δεν θα μπω στο δίπολο της αντιπαράθεσης της κυβέρνησης με τον κύριο Μητσοτάκη. Η Δασκαλική Ομοσπονδία έχει μια μακρά ιστορία ευθείας αντιπαράθεσης με τους πάντες, στη βάση όμως της διεκδίκησης για την εκπαίδευση και τίποτε άλλο. Δεν είμαστε κομματικό όργανο κανενός και ούτε δεχόμαστε να παίξουμε τέτοιο ρόλο. Άλλωστε, αποτελούμαστε από 6 παρατάξεις και είμαστε μακριά από εμάς αυτές οι αντιπαραθέσεις. Ο βασικός γνώμονας των δικών μας ενεργειών είναι ο παιδαγωγικός χαρακτήρας. Η πρότασή μας προς την ελληνική κοινωνία λοιπόν για ολοήμερο σχολείο ήταν ένα σχολείο που θα αγκαλιάζει ολόπλευρα όλους τους μαθητές στο σύνολό τους με όλα τα αντικείμενα που έχουν ανάγκη και που θα τους κρατά μακριά από ιδιωτικές δομές μετά τη λήξη των μαθημάτων. Και φυσικά τους γονείς από το να βάζουν το χέρι στην τσέπη. Από αυτή την άποψη λοιπόν, κάθε περικοπή στο ολοήμερο σχολείο που ποτέ δεν λειτουργήσε μέχρι σήμερα όπως θα θέλαμε, είναι προς τα κάτω. Όχι όμως στη βάση μιας εξίσωσης, στη βάση της λειτουργίας. Δεν μπαίνουμε σε χαρακτηρισμούς και σε ταμπέλες. Θα ήθελα ένα σχόλιο σας για τα κενά που τα χαρακτήρισε κάποια από αυτά πλασματικά και ότι οφείλονται σε παρασυνδικαλιστικές συμπεριφορές. Δεν ξέρω τι εννοεί παρασυνδικαλιστικές συμπεριφορές. Εγώ εκπροσωπώ μια συνδικαλιστική οργάνωση με μακρά ιστορία από το 1922, η οποία έχει στην πλάτη της αγώνες για την υπεράσπιση του δημόσιου σχολείου και τίποτα άλλο. Παρασυνδικαλιστικές συμπεριφορές ενδεχομένως να υπάρχουν, να υπήρχαν και να υπάρξουν στο μέλλον, δεν αφορά τη ΔΟΕ. Πλασματικά κενά επίσης δεν αφορούν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και το έχουμε πει και στις συναντήσεις μας. Είναι πολύ εύκολο καταρχήν για το Υπουργείο Παιδείας να παρακολουθήσει τη λειτουργία της εκπαίδευσης μέσα από το σύστημα καταγραφής MySchool. Επίσης είναι πολύ εύκολο στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση γιατί στη μεγαλύτερη έκτασή της ταυτίζεται με πρόσωπα, δηλαδή η τάξη ταυτίζεται με δάσκαλο. Άρα το να κρύψεις δασκάλους είναι επίσης πάρα πολύ δύσκολο. Το να υπάρχουν περισσεύματα ωρών με βάση τη νέα φιλοσοφία του σχολείου είναι ένας σοβαρός κίνδυνος, αλλά δεν μιλάμε για πλεονάσματα πραγματικά. Μιλάμε για πλεονάσματα που δημιούργησε η υπουργική απόφαση που επέλεξε να περικόψει μαθήματα και επέλεξε να περικόψει ώρες για να προσληφθούν λιγότεροι αναπληρωτές και να αξιοποιηθούν οι ώρες των μονίμων. Το τμήμα το ολοήμερο του νηπιαγωγείου είχε μαθητές από το πρωί μέχρι και αργά το μεσημέρι που έλυγε. Ένα σταθερό αριθμό μαθητών με ανάπτυξη παιδαγωγικού αντικειμένου, με διαδοχικά αντικείμενα μαθησιακά, μέχρι τη λήξη, σε μια ενιαία βάση μαθησιακή. Αυτό, με τη ρύθμιση αυτή, χάνεται. Παράδειγμα, έχουμε σε ένα νηπιαγωγείο δύο τμήματα. Δύο τμήματα που θα λειτουργούν μέχρι τις 1 η ώρα το μεσημέρι περίπου, σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις. Από εκεί και πέρα, λέει η ίδια ρύθμιση ότι όσα παιδιά δεν μπορούν να τα πάρουν οι γονείς τους επί της ουσίας και πρέπει να απασχοληθούν, μένουν στο ολοήμερο. Αυτό αυτόματα αλλάζει τη λειτουργία του ολοήμερου. Για μας πλέον χάνεται η ενιαία παιδαγωγική αρχή που πρέπει να διέπει το ολοήμερο και μπαίνουμε στη διαδικασία της φύλαξης, που δεν είμαστε ευτυχισμένοι που υπήρχε τόσα χρόνια στο δημοτικό και που θα συνεχίσει να υπάρχει, και να επεκταθεί και στο νηπιαγωγείο. Θέλαμε την ακριβώς αντίθετη φορά. Έχουμε κουραστεί σαν εκπαιδευτική ομοσπονδία να βλέπουμε ένα διαρκές ράβε ξύλωνε στην εκπαίδευση, υπουργούς. Δεν το λέω για το σημερινό, δεν κάνουμε πολιτική με τα πρόσωπα, κάνουμε πολιτική με τις πολιτικές. Υπουργούς οι οποίοι κάνουν διαρκώς μεταρρυθμίσεις, έχουμε κουραστεί από τις μεταρρυθμίσεις από το νηπιαγωγείο μέχρι και την τριτοβάθμια, η ουσία λείπει. Εμείς, σαν εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, σαν εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, είμαστε πάντοτε στη διάθεση και της κοινωνίας και των κομμάτων και της πολιτικής ηγεσίας να καταθέσουμε προτάσεις και να δημιουργήσουμε. Όχι όμως. Να το πω ξεκάθαρα, στη βάση μνημονίων. Θα θυμίσω στον κύριο Υπουργό ότι όταν ήταν στην αντιπολίτευση το σημερινό κόμμα που κυβερνάει, ήταν μαζί μας στις διαδηλώσεις κατά της εφαρμογής των μνημειακών πολιτικών. Αυτά είπε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ο κύριος Κικυλής εκ μέρους των δασκάλων, και θα ήθελα να τα σχολιάσετε βεβαίως, ξεκινώντας από το θέμα της απεργίας στις 15 Σεπτεμβρίου. Ναι, προφανώς κάθε συνδικαλιστικός φορέας έχει δικαίωμα να κάνει κινητοποιήσεις. Διερωτώ με.
Φέτος, όπως θα φανεί τη Δευτέρα και όπως το ομολογούν όλοι πια, άμα διαβάσετε τις εφημερίδες και δηλώσεις παραγόντων ναι. που δεν είναι κυβερνητικοί, για πρώτη φορά μετά από 30 χρόνια, όλα τα σχολεία θα λειτουργήσουν τη Δευτέρα. Μπορεί να έχουμε αστοχίες σε πρόσωπα. Κάποιος αναπληρωτής διορίστηκε κάπου και δεν προλαβαίνει να πάει ή δεν θέλει να πάει. Αυτό όμως είναι εντελώς περιθωριακό θέμα. Όλα τα σχολεία, επαναλαμβάνω, έχει ληφθεί πρόνοια, γι' αυτό έχουμε κάνει εγκαίρως προσλήψεις, να λειτουργήσουν τη Δευτέρα. Η εικόνα εκατοντάδων δημοτικών μονοθέσεων, διθέσεων και νηπιαγωγείων που δεν λειτουργούσαν επί τόσα χρόνια για μια εβδομάδα και 10 μέρες στην αρχή ή λειτουργούσαν με 1-2 ώρες mm-hmm. και διώχναν τα παιδιά μετά, δεν υπάρχει φέτος. Επιστρέφουμε σε μια κανονικότητα προπολών ετών που υπήρχε, προ-30 ετίας, mm-hmm. και ταυτοχρόνως επιστρέφουμε συνολικά σε μια κανονικότητα η χώρα μας. Αυτό το μήνυμα είναι ότι τα σχολιά μας, τα δημόσια σχολεία, μπορούν να λειτουργούν από την πρώτη μέρα. Mm-hmm. Θα πρέπει λοιπόν κανένας, η ΔΟΕ, να αξιοποιήσει και να εκτιμήσει αυτό το μήνυμα. Να δει την πρώτη μέρα τι γίνεται. Λέει ψέματα ο Φίλης. Κάνει προπαγάνδα η κυβέρνηση. Ή πράγματι μετά από τόσα χρόνια παντού θα λειτουργήσουν τα σχολεία. Και μετά ας κάνει απεργία. Ας αποφασίσει για απεργία. Γιατί τόσο βιαστική κίνηση. Λέει ο κύριος Κικιλής, τον άκουσα, ότι η απεργία δεν γίνεται για τα κενά. Δεν υπάρχουν κενά, το ξέρει. Γίνεται για τους διορισμούς. Μα αυτό είναι διαρκές θέμα. Θα κάνουμε συζήτηση και διάλογο, να βρούμε τρόπο για τους διορισμούς μόνιμου προσωπικού και θα αποφασίσουμε για να προχωρήσουμε. Δεν κάνουμε διορισμούς στη μέση της χρονιάς. Στην αρχή της χρονιάς κάνουμε. Το Σεπτέμβριο του 2017, μετά από 10 χρόνια μνημονιακής αδιοριστίας, να προχωρήσουμε σε διορισμούς μόνιμου προσωπικού στην εκπαίδευση. Mm-hmm. Αυτό είναι θέμα διαλόγου. Και είναι κατατεθειμένη η πολιτική βούληση της κυβέρνησης. Μάλιστα. Ένα θέμα είναι αυτό. Υπάρχουν πλασματικά κενά. Και ποιους αφορούν αυτά τα πλασματικά κενά? Κοιτάξτε, δεν θα ήθελα να μπω σε μια συζήτηση που δεν είναι κατανοητή πλήρως. Αλλά όταν έχουμε σχολεία σε ορισμένες περιοχές όπως είναι η Αττική και η Θεσσαλονίκη, σχολεία τα οποία συγκεντρώνουν σε αυτές τις περιφέρειες έναν αλφα αριθμό αναγκαίου εκπαιδευτικού δυναμικού mm-hmm. και έχουμε πολλαπλάσιες θέσεις εκπαιδευτικών, εκεί κάτι υπάρχει. Ναι. Δηλαδή υπάρχει μια συγκέντρωση δυνάμεων. Δυστυχώς, αυτή είναι μια πραγματικότητα παλαιά. Mm-hmm. Στα μεγάλα αυτά αστικά κέντρα και μια εγκατάλειψη της περιφέρειας. Οπότε εξυπηρετούνται κάποιες σχέσεις, θέλετε να πείτε? Δεν λέω σήμερα, αλλά διαχρονικά αυτό γινόταν με το πελατειακό κράτος που υπήρχε και στην εκπαίδευση. Αυτό μπορεί με κάποιο τρόπο να σπάσει, να σταματήσει. Ναι, σε συνεννόηση. Δεν κάνουμε αγριότητες εμείς, γιατί οι άνθρωποι έχουν τις οικογενειακές τους υποχρεώσεις μετά από τόσα χρόνια. Συζητούμε, αξιοποιούμε όλο το προσωπικό. Δεν θέλουμε να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα υπαπασχολούνται. Είπε ο κύριος Κικιλής εν τη ρήμη του λόγου του, τον άκουσα, ότι θα αξιοποιηθεί μόνιμο προσωπικό για τα πλεονάσματα. Λέει και για τα κενά. Αλλά δηλαδή μπορεί να αξιοποιηθεί μόνιμο προσωπικό. Μέχρι τώρα δεν αξιοποιείται, αποτυπώνεται σε όλη την έκταση. Mm-hmm. Άρα τώρα θα αξιοποιηθεί. Για να καλυφθούν κενά μόνιμο προσωπικό. Mm-hmm. Υπό μία όμως αρχή, και το τονίζουμε, ότι κάθε τάξη, κάθε αίθουσα θα έχει το δάσκαλό της. Mm-hmm. Δεν κάνουμε εμείς τώρα μια ιστορία να γυρνάνε οι δάσκαλοι από τάξη σε τάξη, 2-1 ώρα κλπ. Όχι. Mm-hmm. Κάθε τάξη θα έχει το δάσκαλό της. Γιατί? Διότι η σχέση του παιδιού στο δημοτικό σχολείο με το δάσκαλο είναι πολύ προσωπική, Πολύ προσωπική, συναισθηματική. Είναι μια σχέση η οποία, αν θέλετε, είναι προϋπόθεση για να μπορεί το παιδί να συμμετάσχει σε ένα κλίμα συλλογικής λειτουργίας του σχολείου. Τόσο οι δάσκαλοι όσο και οι γονείς, θα τους ακούσουμε στην συνέχεια, διαφωνούν με τη λογική της φύλαξης, κύριε Υπουργέ. Και εμείς διαφωνούμε με φύλαξη. Θεωρούν όμως ότι το ολοήμερο παίρνει τη μορφή της φύλαξης αντί να ενισχύεται ο εκπαιδευτικός του ρόλος. Υπόθηκαν πολλά πράγματα και επαναλαμβάνω, τώρα έρχεται η ώρα της αλήθειας. Από τη Δευτέρα είναι ο πράξη, ναι. Οπότε είπανε, θυμάμαι, καταργούμε το ολοήμερο. Σας πληροφορώ ότι το ολοήμερο φέτος, με βάση τις εγγραφές, έχει περίπου τον ίδιο αριθμό παιδιών και έχει τα ίδια τμήματα. Ναι. Δεν καταργούμε τίποτα. Δεύτερον, ότι θα καταργούσαμε τα τμήματα ένταξης στην ειδική αγωγή. Όχι μόνο δεν καταργήσαμε, αλλά μετά από 10 χρόνια που είχαν να ιδρύουν τμήματα ένταξης, ιδρύσαμε 400 νέα τμήματα ένταξης και 100 ειδικά σχολεία για την ειδική αγωγή. Και πήραμε ή θα πάρουμε 9.100 εκπαιδευτικούς για την ειδική αγωγή. Αναπληρωτές, διότι δυστυχώς εκεί
Είμαστε πολύ πίσω στο μόνιμο προσωπικό εδώ και πολλά χρόνια. Θα δώσετε προτεραιότητα στις προσλήψεις ειδικών. Δώσαμε. Δίνετε προτεραιότητα στις προσλήψεις ειδικών. Και όχι στην κάλυψη των κενών από μόνιμους οι οποίοι θα κάνουν ένα ταχύρυθμη εκπαίδευση για να βλάβουν. Πρώτη φορά. Γνώση και να πάρουν μια θέση τέτοια. Γιατί έχει γίνει πολλή συζήτηση από τους βουλευτές. Για πρώτη φορά και το αναγνωρίζουν όλοι φέτος με τη διαδικασία που ακολουθήσαμε μέσω του ΑΣΕΠ, προσλαμβάνονται οι αναπληρωτές της ειδικής αγωγής κατά προτεραιότητα έναντι των αναπληρωτών της γενικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Mm-hmm. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και θα δοθεί και έμφαση σε προσλήψεις από απόφοιτους των ειδικών αυτών σχολών. Μα αυτή είναι σημαντική σίγουρα, γιατί αυτή το σύνολο τους είναι 2.200 και θα πάρουμε 9%. Mm-hmm. Χρειαζόμαστε άλλες 7.000 για να καλύψουμε τα κενά στην ειδική αγωγή. Mm-hmm. Που θα είναι άνθρωποι με διδακτορικά, με μεταπτυχιακά, με εμπειρία τόσα χρόνια και πιθανά και άνθρωποι οι οποίοι δεν θα έχουν τέτοια τυπικά προσόντα, να θα αφήσουμε τα παιδιά στην ειδική αγωγή χωρίς μια ενίσχυση εκπαιδευτική. Θα πάνε και δάσκαλοι με μια στοιχειώδη εμπειρία να βοηθήσουν. Μάλιστα. Σε παράλληλες στηρίξεις παντού. Δεν μπορεί δηλαδή εν ονόματι μιας γενικής σωστής αρχής να μην ενισχύσουμε όμως στις ειδικές ανάγκες που έχουμε και σε λήψεις τα παιδιά στην ειδική αγωγή. Μάλιστα. Γιατί λένε οι δάσκαλοι ότι είναι ανεφάρμοστη η εγκύκλειος για το μάθημα της κολύμβησης στην πρώτη δημοτικού? Καταλαβαίνετε, προκαταλαμβάνουν, προτρέχουν. Είναι, ποια είναι, τι λέει η εγκύκλειος? Ότι σε κοντινά γυμναστήρια, όπου υπάρχουν και υπάρχουν σε πολλά μέρη mm-hmm. της Ελλάδος, τα παιδιά της τρίτης γυμνασίου θα μεταφέρονται με τη συνοδεία εκπαιδευτικού, γυμναστή που θα ξέρει από κολύμβηση, που θα τα αναλάβει τα παιδιά αυτά, για να κάνουν μαθήματα κάποιες μέρες, κάποιες περιόδους, όχι συνέχεια όλο το χρόνο, μαθήματα κολύμβησης. Mm-hmm. Είμαστε μια χώρα η οποία είναι παραθαλάσσια, έχει ναυτική παράδοση mm-hmm. και έχει ρεκόρ πνιγμών στη χώρα μας κάθε καλοκαίρι. Θέτουν όμως θέμα ασφάλειας των παιδιών για το αν υπάρχει δυνατότητα να τους συνοδεύουν αρκετοί εκπαιδευτικοί και επίσης για την ενοποίηση των διδακτικών ωρών της φυσικής αγωγής, αν μπορούν να γίνουν αυτά δύο συνεχόμενες. Αυτά τα θέματα δεν είναι για να ανατρέψουμε ένα πρόγραμμα. Mm-hmm. Είναι να προβλέψουμε και να το εναρμονίσουμε. Βεβαίως. Και εμείς δεν θέλουμε να είναι χωρίς ασφάλεια η μεταφορά των παιδιών. Mm-hmm. Όταν πάνε εκδρομή, πηγαίνουν χωρίς ασφάλεια οι διάφορες τάξεις. Προβλέπουμε. Τα ξέρει αυτό το σχολείο. Τα ξέρει ο εκπαιδευτικός. Αυτό που δεν μου αρέσει εμένα και το λέω. Λυπάμαι που το λέω. Είναι η προπαίτεια. Ενώ πάμε να πάρουμε ένα μέτρο το οποίο όλος ο κόσμος λέει μπράβο, πάμε να κάνουμε ένα βήμα. Δεν χρειάζεται να είσαι κυβέρνηση αριστεράς για να πεις ότι πρέπει το παιδάκι από την τρίτη δημοτικού να μάθει να κολυμπάει. Θέτουν όμως και θέματα μεταφοράς. Πώς θα γίνεται η μεταφορά? Θα το δούμε λοιπόν και αυτό. Το έχουμε σε ένα πρόγραμμα. Βεβαίως. Και θα το λύσετε και λέτε επιτόπου στην εφαρμογή. Οι δάσκαλοι στα σχολιά γνωρίζουν πολύ καλά πώς γίνεται μια ασφαλής μετάβαση σε μια εκδρομή. Μάλιστα. Ξέρουν και αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Πάμε να ακούσουμε. Αλλά να ρωτήσω κάτι. Βεβαίως. Είναι δυνατόν η συζήτηση να γίνεται με έναν τρόπο που δημιουργεί ένα κλίμα απαξίωσης του δημόσιου σχολείου? Παίρνουμε πρωτοβουλίες να βελτιώνουμε το σχολείο. Και μας λένε ότι παίρνουμε πρωτοβουλίες που δεν βελτιώνει το σχολείο ή και το πηγαίνει πίσω. Mm-hmm. Ποιον ωφελεί αυτή η συζήτηση? Να δεχθώ ότι ωφελεί μια μικροκομματική αντιπαράθεση. Προσπάθησε να μείνει απ' έξω ο κύριος Χιγίλιας, τουλάχιστον σε πρώτο επίπεδο. Αλλά αυτή όλη η ιστορία, όλη αυτή, επαναλαμβάνω, η προπαίτεια, πριν ξεκινήσει το σχολείο, να καταγγέλουμε, είναι, πιστεύετε, ένα ίδιο του δάσκαλου? Διδάσκει στα παιδιά πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν τη ζωή? Γι' αυτό πιστεύω, ότι, και γι' αυτό μίλησα για παρασυνδικαλιστικές mm-hmm. πρακτικές που δεν αφορούν βεβαίως το όργανο το κεντρικό, ότι η κοινή γνώμη έχει μία εκτίμηση τι σημαίνει καλός συνδικαλισμός και τι σημαίνει κυδαιμονευόμενος συνδικαλισμός ή συνδικαλισμός που υπακούει κυρίως, ανθρώπινο θα μου πείτε αυτό, υπακούει κυρίως όμως σε στενά κλαδικά αιτήματα και όχι σε αυτό που θα λέγαμε το μείζον καλό, το κοινό καλό για όλο τον κόσμο. Να δεχθώ λοιπόν, και τελευταίο θέμα είναι αυτό, λέτε ότι λέει ο κύριος Κικυλής, ότι το νηπιαγωγείο θα έχει αυτή τη μορφή που είπε. Μας λέγανε, αν θυμάστε, ότι με το νέο νηπιαγωγείο θα κλείσουμε, θα έχουμε λιγότερα νηπιαγωγεία. Σας πληροφορώ. Με λιγότερα παιδιά λόγω της υπογεννητικότητας φέτος, που δώσαμε μάχη mm-hmm. για να γραφτούν και προνήπια και για να συντηρηθεί το σύστημα της δημόσιας, του δημόσιου νηπιαγωγείου, έχουμε περισσότερα τμήματα νηπιαγωγείων. Και να πω ότι και τα ολοήμερα σε σχέση με πέρυσι κινούνται στα ίδια επίπεδα. Βεβαίως. Θα λειτουργήσουν τα ίδια ολοήμερα με στοιχεία που μου έδωσε η διδασκαλική ομοσπονδία. Και θα έχουμε περισσότερα στην αρχή, πριν αρχίσει το μάθημα. Το 7 με 8 διευκόλυνση. Έχουμε περισσότερες διευκολύνσεις φέτος από ό,τι πέρσι. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, για αυτό να καταλήξω,
η προπαγάνδα που στήθηκε από διάφορες πλευρές έχει καταρρεύσει. Και επαναλαμβάνω, δεν είναι λόγια του φίλη αυτά, δεν είναι κουβέντες κυβέρνησης. Τη Δευτέρα οι γονείς θα δουν ποια είναι η πραγματικότητα σχολείου. Για να δούμε τι λένε οι γονείς, τι σας ζητούν τέλος πάντων εν ώψη της έναρξης της νέας σχολικής. Και αυτά δεν είναι μνημονιακοί καταναγκασμοί, προσέξτε. Ναι. Μέσα στο πλαίσιο των μνημονιακών καταναγκασμών που είναι δημοσιονομικοί, βελτιώνουμε το σχολείο. Ναι. Αξιοποιούμε όλες τις δυνατότητες. Δημιουργούμε δυνατότητες μιας πιο δημιουργικής συμμετοχής του εκπαιδευτικού και μια πιο συμμετοχικής διαδικασίας για το παιδί. Πιο πολύ χαρά στο σχολείο. Δεν θέλουμε 7 ώρα που να πέφτει σαν κοτόπουλο την 7η ώρα στο σχολείο μέσα το παιδί. Μάλιστα. Σε μη λειτουργικά κτίρια. 6 ώρα παντού σε όλη την Ελλάδα όταν είναι τετραθέσιο το σχολείο και πάνω. Με νέα γνωστικά αντικείμενα. Με καλλιτεχνική αγωγή. Με θεατρική αγωγή. Με από την πρώτη δημοτικού ξένη γλώσσα αγγλικά. Με γυμναστική. Με μουσική. Παντού. Όχι στο 1/3 των σχολείων της Ελλάδος όπως ίσχυε μέχρι τώρα. Θα κριθούν και στην πράξη αυτά. Πάμε να δούμε τι λέει η κυρία Στέλλα Βαλαβάνη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας των Γονέων. Δεν θέλουμε να κοινωνιολογούμε, αλλά θεωρούμε ότι αν δεν υπάρχει μόνιμο προσωπικό για να καλύψει τις πάγιες ανάγκες σε όλες τις μαθήματα της εκπαίδευσης, δεν θα πάει κάτι καλά. Ήδη όμως έχουν προσληφθεί κάποιες χιλιάδες αναπληρωτές από το Υπουργείο, που σημαίνει ότι γίνεται μια προσπάθεια ώστε να καλυφθούν αυτά τα κενά. Συν του ότι θα γίνουν αποσπάσεις, μεταθέσεις και θα υπάρξουν και κάποιοι ορομίσθοι. Αυτό το που καίει αυτή τη στιγμή τους γονείς δεν είναι μόνο αυτό. Έχει να κάνει με τη μονιμότητα. Δεν μπορεί να φτάνει Σεπτέμβρης και να μην ξέρει πού θα πάει, να έχει προετοιμαστεί για να κάνει το εκπαιδευτικό του έργο. Εμάς τους γονείς μας καίει αυτό. Οπότε το μόνο θέμα που μπορεί να λύσει αυτό το πρόβλημα είναι μόνιμο προσωπικό. Γιατί το δεν οποίο σύμφωνα με τον Υπουργό θα οριστικοποιηθεί το Σεπτέμβριο του 2017 λόγω και των μνημονιακών δεσμεύσεων. Ναι, εμείς θεωρούμε ότι μπορεί ο κ. Υπουργός και η κυβέρνησή του, λεφτά υπάρχουν, μπορεί να φορολογήσει αυτούς που έχουν και να δώσει χρήματα στο νούμερο ένα αυτή τη στιγμή αγαθό που υπάρχει, που είναι η παιδεία. Αυτή τη στιγμή το μηνιαίο που πρέπει να πληρώσει στο γυμνάσιο και στο λύκειο ο γονιός είναι από 300 μέχρι 400 ευρώ. Συν το γεγονός ότι, αν το έχετε παρακολουθήσει, παίζει πάρα πολύ καλά και το θέμα τώρα με το ΛΟΗΜΕΡ που γίνεται να πηγαίνουν παιδιά φροντιστήριο ιδιωτικά και από το δημοτικό. Δεν θα μπορούν να μελετούν τα παιδιά στο ΛΟΗΜΕΡο. Κοιτάξτε να δείτε, αν δεν υπάρχει μόνιμο προσωπικό και ένας δάσκαλος στο ΛΟΗΜΕΡο σταθερά, δεν μπορεί, εμείς δεν θέλουμε φύλαξη. Θέλουν όταν τελειώνει το παιδί το ολοήμερο να έχει ολοκληρώσει το εκπαιδευτικό του κομμάτι. Η μείωση των διδακτικών ωρών είναι προς όφελος του μαθητή. Κοιτάτε, να ελαφρύνει η τσάντα του και να έχει και λίγο περισσότερο ελεύθερο χρόνο στη διάθεσή του. Έτσι όπως είναι, θεωρούμε ότι είναι αρνητικό. Γιατί είναι μια σειρά από κομβικά μαθήματα που τα παίρνει πίσω. Δεν είναι εκεί. Δεν στεκόμαστε εκεί πέρα. Δεν είναι εκεί το βασικό. Το βασικό είναι άλλο, να βγαίνει ο μαθητής από ένα 12χρονο δημόσιο ολοκληρωμένο από την αρχή μέχρι το τέλος σχολείο και να του προσφέρει, να του δίνει μια ολοκληρωμένη μόρφωση παιδιά ώστε να μπορεί μετά να βγει στην αγορά εργασίας σε ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Οι νομοθετικές παρεμβάσεις για την ειδική αγωγή ικανοποιούν τους γονείς. Παρατηρείται το φαινόμενο ότι τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερα παιδιά να παρουσιάζουν ζητήματα και λόγου και εργοθεραπείας. Και αυτό έχει να κάνει σχέση πόσο τους βοηθάμε. Η ειδική αγωγή είναι βασικό και πρέπει να υπάρχει και να στηρίζεται, να ενισχύεται. Έρχονται νέες προσλήψεις όμως στην ειδική αγωγή, αρκετές χιλιάδες. Ναι, να το δούμε όμως πώς θα πάει αυτό και πώς θα πάει σε κάθε σχολείο και τι θέση θα καλύψει. Λοιπόν, αυτά είπε η κυρία Βαλαβάνη, κύριε Υπουργέ, και θέλω να θίξετε, να δώσετε μια απάντηση στο θέμα της παραπαιδείας που θίγει. Δεν κατάλαβα το σχετισμό πώς η παραπαιδεία θα ανθίσει επειδή θα έχουμε ολοήμερο σχολείο. Διότι στο ολοήμερο σχολείο, που θα είναι 3 ώρες και θα πηγαίνουν όσα παιδιά θέλουν, δεν υπάρχει κανένας κόφτης, η μία ώρα θα είναι το γεύμα του παιδιού, η δεύτερη ώρα θα είναι να διαβάζουν τα μαθήματά τους με τη βοήθεια του δασκάλου, γιατί θα υπάρχει δάσκαλος. Και η τρίτη ώρα θα είναι παράλληλες δραστηριότητες. Καλλιτεχνικά μαθήματα, μουσική, θα δούμε τι απ' όλα. Είναι θέμα επιλογής του σχολείου. Γιατί χρειάζεται να υπάρχει στο δημοτικό σχολείο λοιπόν φροντιστήριο? Δεν το κατάλαβα αυτό. Αυτό που θα ήθελα όμως να πω. Ναι.
είναι ότι και εγώ συμμερίζομαι την ανάγκη για μόνιμους διορισμούς. Και όταν λέω εγώ, εννοώ η κυβέρνηση. Γιατί εγώ δεν κάνω προσωπικό παιχνίδι, είμαι υπουργός και υλοποιώ μια κυβερνητική πολιτική. Και είναι επιλογή της κυβέρνησης, είναι προτεραιότητα της κυβέρνησης η δημιουργία ενός νέου κοινωνικού κράτους που θα λαμβάνει υπόψη και την πορεία ανάπτυξης της χώρας. Mm-hmm. Για παράδειγμα, άλλες δυνατότητες έχεις, ό,τι και προτεραιότητες και να κάνεις, για να έχεις ένα κοινωνικό κράτος ενός επίπεδου με ένα ΑΕΠ το οποίο είναι 230 δισεκατομμύρια ευρώ και άλλο με ένα ΑΕΠ 170 mm-hmm. δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτά είναι απλή αριθμητική. Όσο και αν υπάρχουν λεφτά, όπως είπε νωρίτερα η εκπρόσωπος των γονέων. Εδώ υπάρχει ένα έλλειμμα 50 δισεκατομμυρίων. Ποιοι τα φάγανε είναι μια μεγάλη συζήτηση, αλλά δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Έχουν φύγει mm-hmm. από τον εργασμό. Ναι. Συνεπώς, έχει σημασία και με τα λίγα που έχουμε να έχουμε προτεραιότητα στην παιδεία, στην υγεία, στην γενική ασφάλιση, mm-hmm. αλλά όμως για να επεκτείνουμε τις δραστηριότητες του σχολείου και να κάνουμε και ακόμη πιο πολλούς διορισμούς και να μειώσουμε και την αναλογία στο τμήμα μέσα των παιδιών ναι. και άλλα πολλά πράγματα να βελτιώσουμε και να κάνουμε ένα πιο ισχυρό ψηφιακό σχολείο που έχουμε ήδη προχωρήσει σε τέτοιες δράσεις και θα έχουμε εκπλήξεις θετικές τη χρονιά που έρχεται, χρειάζεται να υπάρξει μια πορεία προς την ανάπτυξη. Μάλιστα. Γιατί αλλιώς είναι κουβεντούλες τα άλλα. Εσείς λέτε ότι πρέπει να ελαφρύνει η τσάντα του μαθητή, ότι το παιδί δεν μπορεί να πέφτει κοτόπουλο μετά από 7 ώρες, αλλά οι γονείς θέλουν τις περισσότερες ώρες διδασκαλίας, τουλάχιστον όπως αποτυπώθηκε και από αυτό που είπε η κυρία Βαλαβάνη. Έχω μιλήσει με εκατοντάδες γονείς. Mm-hmm. Οι γονείς θέλουν το παιδί να έχει ένα βασικό κορμό μαθημάτων. Ναι. Δεν θέλουν να πέφτει κάτω το παιδί από κούραση και ανία. Mm-hmm. Προσέξτε. Και ανία. Βαριέται. Βαριέται, ναι, να παρακολουθείς. Δεύτερον, θέλουν να υπάρχει δυνατότητα, αν ο οικογενειακός προγραμματισμός δεν το επιτρέπει, το παιδί αυτό να κάθεται με τους όρους που ανέφερα mm-hmm. και της βοήθειας για τη μελέτη, να κάθεται στο ολοήμερο. Αυτό είναι ολόλο. Μάλιστα. Από εκεί πέρα είναι αυθαίρετο. Δεν θεωρείτε δηλαδή ότι μειώθηκε η διδασκαλία σε κομβικά? Όχι, μαθήματα. Βέβαια. Ναι. Φαίνεται, όχι. Αντιθέτως, σε όλη την Ελλάδα έχουμε επέκταση του προγράμματος με νέες ειδικότητες, με νέα μαθήματα. Mm-hmm. Πείτε μου για τα θρησκευτικά, δεν αλλάζουν οι ώρες διδασκαλίας, αλλάζει η μορφή του μαθήματος. Θα είναι η γνώση των θρησκειών. Yeah. Βάσει ποια ύλη, κύριε Υπουργέ? Υπάρχει απόφαση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Η απόφαση ελήφθη μετά από εισήγηση μιας ομάδας παιδαγωγών και θεολόγων mm-hmm. επί τη βάση προγραμμάτων που πολλά χρόνια πιλωτικά εφαρμόστηκαν mm-hmm. πριν την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Εφαρμόστηκαν σχολεία, τα αξιοποιήσαμε, τα αξιολογήσαμε και προχωρούμε. Η λογική είναι απλή. Το μάθημα των θρησκευτικών θα είναι μάθημα που το παιδί να μαθαίνει για την Ορθοδοξία και για τις άλλες θρησκείες mm-hmm. που είναι είτε στη χώρα μας διάφορα πιστοί, ακόμα και στην διπλανή. Στην διπλανή θέση, στο θρανίο. Ναι. Είναι παιδί που πιστεύει στον Αλάχ, ας πούμε, είτε που είναι γύρω μας. Ναι. Και θα πρέπει το παιδί να μάθει ποια είναι αυτή η θρησκεία. Είναι σημαντικό, πιστεύετε, σε μια εποχή θρησκευτικού φανατισμού και μυσαλλοδοξίας, τα παιδιά να αποκτήσουν γνώση. Βέβαια. Ναι. Να ξέρουν ποιος είναι ο διπλανός. Να λειτουργήσει ενωτικά. Ενωτικά, δηλαδή, βέβαια. Ναι. Αυτή είναι η δύναμη του σχολείου. Mm-hmm. Να μπορεί να αφήνει τους εξαλωσίες και τους ζηλωτισμούς mm-hmm. ή τους τζιχαντισμούς. Να τους αφήνει απ' έξω mm-hmm. και να λειτουργεί η λογική. Να του λέει, να το παιδάκι αυτό είναι ορθόδοξο, αυτό είναι μουσουλμανάκι. Τι σας χωρίζει εσάς? Γιατί πρέπει να σφάζει ο ένας τον άλλον, ναι. όπως συμβαίνει. Ναι. Βλέπουν τηλεόραση τα παιδιά, ξέρει τι γίνεται εδώ πέρα. Είναι σαφές αυτό. Θα καταργήσετε την προσευχή αθόρυβα, όπως λέει ο κύριος Φορτσάκης? Ούτε αθόρυβα, ούτε μουλοχτά. Υπάρχει νόμος, προεδρικό διάταγμα, ναι. που το οποίο εφαρμόζουμε. Όλα τα ζητήματα βεβαίως τίθενται σε συζήτηση. Δεν έχουμε ανοίξει το θέμα αυτή εμείς. Mm-hmm. Γιατί δεν το αναφέρετε στην φετινή εγκύκλιο του Υπουργείου? Παραλείπεται, λέει ο κύριος Φορτσάκης, η ρητή αναφορά για κοινή προσευχή μαθητών πριν έρθει στο μαθημάτων. Ξέρω, παραπέμπει στο προεδρικό διάταγμα. Από ένα σημείο και πέρα δεν μπορώ να απαντάω παρά κάνω το σταυρό μου για ό,τι ακούω. Μάλιστα. Ευτυχώς όμως, και το τονίζω το ευτυχώς, η Ιερά Σύνοδος δεν υιοθέτησε αυτού του είδους την mm-hmm. πρόχειρη κριτική. Mm-hmm. Επαναλαμβάνω, δεν είναι θέμα αρχής το θέμα της προσευχής στο σχολείο, είναι θέμα συζήτησης. Mm-hmm. Και είμαστε όλοι άνθρωποι, χριστιανοί βρε χριστιανέ μου που λένε, που θα το κουβεντιάσουμε. Μάλιστα. Μην κάνουμε πόλεμο τώρα για αυτό το ζήτημα, προς Θεού. Δεν υφίσταται αυτή. Δεν υφίσταται. Ναι. Λοιπόν, να δούμε τι γίνεται στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Θα ήθελα να ακούσουμε τι λέει η πρόεδρος της ΟΛΜΕ καταρχήν, να σας δώσει και το έναυσμα, να μας πείτε και ποιες αλλαγές είναι για τη νέα χρονιά και τι γίνεται βέβαια με την ύλη των μαθημάτων στο τέλος χρονιάς. Σε ποια μαθήματα θα εξεταστούν τελικά τα παιδιά? Πάντως και στο δημοτικό κάνουμε αλλαγές στην ύλη. Και στο ιδίως δημοτικό, τα μαθηματικά της 5ης Δημοτικού, που από όλες τις πλευρές υπήρχε μια
κριτική για το βιβλίο. Και... Είναι μια δύσκολη τάξη, λένε. Δύσκολη όλοι, τάξη και το βιβλίο, από ό,τι φαίνεται, δεν ήταν κατάλληλο. Είχε προβλήματα. Έχουμε κάνει αλλαγές και θα βοηθήσουμε τους εκπαιδευτικούς στο να μπορέσουν να διδάσκουν τα παιδιά καλύτερα. Μάλιστα. Πάμε στη δευτεροβάθμια να ακούσουμε την κυρία Ζωγραφάκη. Δεν μπορεί τα τελευταία χρόνια οι δαπάνες για την παιδεία να είναι συνεχώς μειούμενες με μια σταθεροποίηση σε ένα ποσοστό που έχει φτάσει στο 2,8% όταν ο μέσος ευρωπαϊκός όρος επί πάρα πολλά χρόνια είναι στο 5,5% και χώρες υποδείγματα έχουν επί χρόνια χρηματοδότηση 7,5% και 8% και 9%. Άρα είναι το κυρίαρχο ότι για να σταματήσει μια κατεύθυνση που εμείς θεωρούμε ότι είναι κατήφορος και δεν στηρίζεται η δημόσια εκπαίδευση πρέπει να υπάρχει γενναία χρηματοδότηση. Οι παρεμβάσεις του Υπουργείου ώστε να καλυφθούν τα κενά για τη νέα σχολική χρονιά σας ικανοποιούν? Κάθε αλλαγή που γίνεται ή κάθε συνέπεια στον εκπαιδευτικό έχει άμεσο αποτέλεσμα και αντίκτυπο στο παραγόμενο έργο, άρα στην ίδια τη μαθησιακή διαδικασία των παιδιών που καλούμαστε να μορφώσουμε, να εκπαιδεύσουμε, να τους μεταφέρουμε γνώσεις. Για μας κυρίαρχο για να λυθεί το πρόβλημα είναι να υπάρξουν μόνιμοι διορισμοί. Ενώ έχουμε πληθώρα συνταξιδοτήσεων, δεν έχει γίνει κανένας μόνιμος διορισμός και πάμε συνεχώς να καλύψουμε τα πραγματικά κενά και όχι αυτά που προκύπτουν για έκτακτους λόγους, με έναν τεράστιο αριθμό αναπληρωτών που καταλαβαίνετε ότι και οι αναλογίες ανάμεσα σε εργαζόμενους, γιατί είναι διαφορετικές οι εργασιακές σχέσεις, δημιουργεί και τρομερές ανισότητες. Είχαμε δεσμεύσεις ότι θα είχαμε 3,5 με 4,5 χιλιάδες διορισμούς το 2015, δεν τους είδαμε. Συζητάγανε για ένα νούμερο 7,000 περίπου διορισμών το 2016, επίσης δεν το είδαμε. Και έχει ανακοινωθεί, αλλά δεν είμαστε ποτέ σίγουροι, ότι υπάρχει σχέδιο για τριετές πρόγραμμα 20,000 διορισμών στην εκπαίδευση, που έχει μεταφερθεί το συνολικό τριετές πρόγραμμα, αλλά το αποτέλεσμα είναι ότι επί 6 χρόνια δεν έχει γίνει κανένας διορισμός στην εκπαίδευση. Σας προβληματίζει η μείωση των ωρών διδασκαλίας στο γυμνάσιο? Σε αυτό είμαστε αντίθετοι, δηλαδή με ενέργειες που είναι αποσπασματικές, γιατί δεν υπάρχει καμία επιστημονική τεκμηρίωση, γιατί έπρεπε να κοπούν αυτές οι ώρες και όχι κάποιες άλλες. Είναι ένα συνολικό ζήτημα που πρέπει να συζητηθεί πόσες είναι οι ώρες που πρέπει να διδάσκεται ο μαθητής στο γυμνάσιο, ποιες θεωρούνται σωστά επιστημονικά και παιδαγωγικά ότι είναι ο αριθμός που μπορεί να αφομοιώσει ο μαθητής. Αυτά δεν μπορούν να είναι αποσπασματικές ενέργειες που να γίνονται τον Ιούνιο, να είναι αποφάσεις υπουργικές και να παίρνονται τον Ιούνιο και να πρέπει να εφαρμοστούν από την επόμενη σχολική χρονιά, γιατί καταλαβαίνετε ότι δημιουργούν αναταράξεις στο εκπαιδευτικό προσωπικό που υπηρετεί στα σχολεία με βάση τις αλλαγές ή τις ανακατανομές των ωρών. Και η εκτίμησή μας ότι είναι στη λογική των περικοπών και της εξοικονόμησης, γιατί ακριβώς οι πιστώσεις είναι περιορισμένες και δεν γίνονται μόνιμοι διορισμοί. Αλλαγές στα βιβλία θα πρέπει να γίνουν? Προφανώς πρέπει να αλλάξει και το περιεχόμενο των βιβλίων και όλα τα αναλυτικά προγράμματα σε μια λογική μείωσης της ύλης, ενώ η ύλη φτιάχνεται με μια συγκεκριμένη στόχευση, αντικειμενικά με βάση το χρόνο που διατίθεται για να μπορεί να αφομοιώσει ο μαθητής, φτάνεις να διδάξεις το 1 τρίτο ή το μισό της ύλης ή τα 2 τρίτα. Θέλει μια συνολική αναδιάρθρωση, αλλά θέλει επιστημονικά κριτήρια, θέλει και ειδικούς μελετητές και βέβαια όχι επιπολαιότητες και πρόχειρες αλλαγές που προσπαθούν να μπαλώσουν και όχι να ανοίξουν όλα τα πεδία για να είναι αποτέλεσμα διαλόγου και συνένεσης αυτές οι αλλαγές. Σε ό,τι αφορά τον εμφύλιο, θεωρείτε ότι πρέπει να γίνει μεγάλος διάλογος? Υπάρχουν και οι επιστήμονες που πρέπει να εμπλακούν και προφανώς όσο απομακρύνεσαι από τα γεγονότα υπάρχει μια αντικειμενική καταγραφή. Αλλά ενώ θεωρητικά το πρόβλημα δεν είναι πόσα γράφει το βιβλίο, αλλά πολλές φορές είναι πόσα προλαβαίνεις να διδάξεις το μαθητή, ανάλογα με το πού βρίσκεται το κεφάλαιο που το διδάσκεις. Και προφανώς εμείς θεωρούμε ότι η ιστορία πρέπει να γραφτεί με άλλο μάτι, να έχει αντικειμενικότητα, να παίρνει υπόψη της την κατάσταση στη χώρα και κυρίως να προσδιορίζεται αντικειμενικά από πάρα πολλές πηγές και να μην χαρακτηρίζεται από μονομέρεια. Θεωρείτε ότι υπάρχουν ασάφειες σε ό,τι αφορά στις αλλαγές για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση για τη νέα χρονιά? Προφανώς υπάρχουν και ασάφειες, υπάρχουν και θετικά χαρακτηριστικά. Η επιμήκυνση του διδακτικού έτους στα γυμνάσια μέχρι τις 31 Μαΐου, αλλά μαζί με αυτό υπήρχαν και εξαγγελίες που ακόμα δεν ξέρουμε πώς θα υλοποιηθούν, ότι θα υπάρχουν λιγότερα εξεταζόμενα μαθήματα από αυτά που είναι σήμερα. Λοιπόν, η κυρία Ζωγραφάκη σας έθεσε ένα ερώτημα. Ποια είναι τα λιγότερα αυτά μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν τα παιδιά? Μάλιστα.
κυρία Ζωγραφάκη. Γυμνάσιο λέμε τώρα, έτσι. Ναι, είπε ορισμένα σωστά πράγματα. Το πρώτο, ότι σωστά περιορίζουμε τον αριθμό των μαθημάτων που εξετάζονται στο τέλος τα παιδιά. Είναι 12, 13 και 14 στην πρώτη, στη δεύτερη και στην τρίτη γυμνασίου. Mm-hmm. Μέχρι τώρα τόσα ήταν. Εμείς τα κάνουμε 4. Και στις 3 τάξεις. Ναι. Ποια είναι αυτά τα 4? Τα μαθήματα είναι τα νέα ελληνικά, mm-hmm. τα μαθηματικά, η ιστορία και η φυσική. Μάλιστα. Θα θέλαμε να μπορούσαμε να έχουμε ένα μάθημα πιο συνθετικό στη θέση της φυσικής, που να είχε και χημεία και βιολογία μαζί. Mm-hmm. Διότι η τάση, η επιστημονική και η παιδαγωγική σήμερα σε όλη την Ευρώπη και στην Κύπρο, που είναι και αυτή μέρος της Ευρώπης, είναι η ενιαία διδασκαλία των φυσικών μαθημάτων. Αρχαία ελληνικά γιατί όχι? Είναι γλώσσα. Mm-hmm. Έχουμε τα νέα ελληνικά που είναι η γλώσσα. Μάλιστα. Οπότε θεωρείτε το καλύπτει? Καλύπτουμε τη γλωσσική διδασκαλία. Mm-hmm. Δεύτερο μάθημα γλώσσας κατά μία έννοια είναι τα μαθηματικά. Διότι mm-hmm. τα μαθηματικά είναι και αυτά μια γλώσσα. Γλώσσα της επιστήμης. Mm-hmm. Ζωντανή γλώσσα. Τρίτον, το θέμα της ιστορίας, διότι έχει να κάνει μια γενικότερη θέαση και δημιουργία της ταυτότητας του παιδιού στον κόσμο που ζει σήμερα. Δεν είναι μόνο στη χώρα, αλλά και ευρύτερα στον κόσμο. Και τέταρτο, είναι το θέμα των φυσικών μαθημάτων στο οποίο mm-hmm. αναφέρθηκα. Μάλιστα. Τώρα, δεν θα έχουμε τρίμηνα και κάθε τρεις μήνες. Τα κριτήρια ποια είναι, κύριε Υπουργέ, τα κριτήρια για αυτές τις επιλογές? Υπήρχε μια ομάδα δηλαδή η οποία σας πρότεινε? Σας είπα, βεβαίως, το ΙΕΠ. Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Ναι. Σας είπα για ποιο λόγο. Ναι, τον λόγο τον κατάλαβα, ναι. Ναι. Τώρα, είναι προφανές επίσης ότι δεν θα έχουμε, όπως σας είπα, τρίμηνα, θα έχουμε τετράμηνα. Δύο τετράμηνα. Όπως και στο Λύκειο. Και δίδουμε μεγάλη έμφαση και στο θέμα όχι τόσο των εξετάσεων, mm-hmm. των κλασικών εξετάσεων, αλλά στα τεστ και mm-hmm. στις εργασίες σιγά σιγά. Mm-hmm. Το παιδί πρέπει να μάθει να κάνει εργασίες. Μάλιστα. Στο σχολείο. Με το θέμα των βαθμών θα τολμούσα να πω και συγγνώμη, ναι. αν φανεί ότι είναι λίγο αυθάδες, και οι δάσκαλοι και οι καθηγητές πρέπει σε αυτή την κατεύθυνση να έχουν, θέλει προσπάθεια μεγάλη, να έχουν μια κατεύθυνση για το θέμα των εργασιών. Mm-hmm. Κοιτάξτε. Είναι υπάρχει μια βαθμοθυρία γενικώς, έτσι. Αυτό... Και στο γυμνάσιο και στο λύκειο, η οποία οφείλεται στο σύστημα που έχουμε τόσα χρόνια. Και στην οικογένεια. Και ενδεχομένως και στην οικογένεια. Έχει και στην νοοτροπία περισσότερο. Ναι. Θα ξεκινήσετε πιλωτικά την περιγραφική αξιολόγηση. Βεβαίως. Σε ποια σχολεία, κύριε Υπουργέ, ή σε πόσα τέλος πάντων? Σε ορισμένα σχολεία, γιατί δεν είναι εύκολο πράγμα η εκμάθηση αυτής της τεχνικής εισαγωγικά από τον εκπαιδευτικό, mm-hmm. Και θα είναι παράλληλα με την αριθμητική βαθμολογία στην αρχή. Ναι. Τα συμπεράσματα από την πιλωτική εφαρμογή θα τα δούμε για να τα επεκτείνουμε σε όλη την εκπαίδευση. Mm-hmm. Δεν ανησυχείτε πως μου τα παιδιά στη λογική δεν χρειάζεται να διαβάσουμε πολύ? Όχι. Διότι το βασικό πράγμα είναι το παιδί να αγαπήσει το σχολείο. Mm-hmm. Να μην θεωρεί ότι είναι μια ιστορία χαμένου χρόνου, ή μια ιστορία εξετάσεων, ή μια ιστορία που, εν πάση περιπτώσει, δεν του προσφέρει αυτά που θα ήθελε το παιδί να μάθει. Mm-hmm. Για να το αγαπήσει, θα πρέπει να αγαπήσει και το βιβλίο. Και τα βιβλία, και το βιβλίο, τα περισσότερα λειτουργούν κάπως αποθητικά. Και τη διαδικασία της εκπαίδευσης να μην είναι mm-hmm. μια διαδικασία που υποτιμά την ομαδοσυνεργατική διαδικασία. Να υπάρχει μια συλλογικότητα, μια συμμετοχή. Mm-hmm. Δηλαδή, ουσιαστικά να μιλήσουμε, όχι πολιτικά, να είναι ένα δημοκρατικό σχολείο. Με ποια διαδικασία πρέπει να ξεκινήσει η αλλαγή των βιβλίων και από ποια βιβλία πρέπει να ξεκινήσετε? Την ιστορία πρώτα? Όχι, όχι. Ξεκινάμε ήδη με τα θρησκευτικά, όπως βλέπετε mm-hmm. φέτος, αυτή τη στιγμή. Αλλά αυτό δεν είναι μια απόφαση του Υπουργού. Είναι αποφάσεις που λαμβάνει το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, έκτισα τους κύκλους των αρμόδιων εκπαιδευτικών, ιστορικών, φιλολόγων, mm-hmm. μαθηματικών, φυσικών, που μελετούν και βελτιώνουν την εκπαίδευση. Εγώ δεν έχω τη γνώμη ότι είμαι σωτήρας της εκπαίδευσης. Δεν έχω τη γνώμη ότι η εκπαίδευση είναι πριν και μετά το ΣΥΡΙΖΑ. Όχι. Βεβαίως κάνουμε τομή, σοβαρή τομή κάνουμε, ενίσχυση του δημόσιου σχολείου, mm-hmm. Αλλά όμως αυτή η τομή, κατά τη γνώμη μας, θα κρυθεί στο χρόνο mm-hmm. και δεν μπορεί να γίνει σε συνθήκες πολεμικής με ό,τι ίσχυε μέχρι τώρα. Δεχτήκατε κριτική, είπατε ότι κριτική αριστεία, χρειαζόμαστε. Ότι η αριστεία οξύνει τις ανισότητες. Γιατί το λέτε αυτό? Είναι όλοι οι ίδιοι? Δεν μπορεί κάποιος να ξεχωρίσει? Εγώ δεν είπα ότι η αριστεία οξύνει τις ανισότητες. Είπα ότι οι πολιτικές οι οποίες
επικαλύφθηκαν από, από το ιδεολόγημα της αριστείας τα τελευταία χρόνια, την τελευταία δεκαετία, με βάση στοιχεία που προέρχονται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα PISA και από την ELSTAT, οδήγησαν σε μια περαιτέρω ενίσχυση των κοινωνικών και εκπαιδευτικών ανισοτήτων στο σχολείο, με πιο χαρακτηριστική ότι τα χρόνια αυτά, με τις πολιτικές εκπαιδευτικές που είχαν ως προκάλημα και πραγματοποίητα τους άξιους, όπως λέει, τους αρίστους, έχουμε παιδιά από λαϊκές οικογένειες να ξεφεύγουν από το σχολείο και από τη δυνατότητα να μπουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ να ενισχύεται η τάση των παιδιών από εύπορες και μορφωμένες οικογένειες να μπουν στα πανεπιστήμια. Μάλιστα, για τον εμφύλιο πόλεμο και ένα σχόλιο σε αυτά που είπε η κυρία Ζωγραφάκη. Καλά τα είπε η κυρία πρόεδρος Σολμέ. Συμφωνείτε. Δεν πρέπει να υπάρχουν λευκές σελίδες στην ιστορία μας. Πρέπει να έχουμε την οριμότητα μετά από δύο γενιές που έχει τελειώσει ο εμφύλιος πόλεμος να μιλήσουμε με σεβασμό στη μνήμη και στον πόνο όλων των Ελλήνων. Δεν πρέπει να γίνει αντικείμενο πιο σχετικού διχασμού. Μπορούμε να μιλήσουμε όμως, έχουμε την ικανότητα, πιστεύω, την ηρεμία. Εδώ υπήρξε, όπως ξέρετε, μια πολιτική και επί Πασόκ με την αγώνιση της εθνικής αντίστασης και ό,τι αυτό σήμαινε μετά. Με την νομοποίηση του Κουκουέ στην αρχή επί Καραμαλή. Και μετά, το 1989, ήταν η πολιτική της εθνικής συμφιλίωσης. Δεν μπορεί η εθνική συμφιλίωση να είναι έξω από το σχολείο. Άρα λέτε λοιπόν ότι ήρθε η ώρα, έχουν οριμάσει οι συνθήκες. Ναι, όχι μόνο αυτές οι σελίδες. Συνολικά υπάρχει ένα θέμα αναμόρφωσης με επιστημονικά κριτήρια του μαθήματος της ιστορίας σε όλο το σχολείο. Μάλιστα. Πάμε στο θέμα των εισαγωγικών εξετάσεων. Έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση για την πρόσβαση στα ΕΗ, αν θα είναι χωρίς εξετάσεις ή με. Να ακούσουμε, να δούμε ένα ρεπορτάζ και αμέσως μετά ο λόγος σε εσάς. Η θέση της ΟΛΜΕ είναι και εξακολουθεί να πιστεύει ότι είναι σωστή και την παλεύει για 12χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση και 2χρονη προσχολική αγωγή με ελεύθερη πρόσβαση στα πανεπιστήμια. Μέχρι να υλοποιηθεί η 12χρονη υποχρεωτική δημόσια δωρεάν εκπαίδευση στο ένα σχολείο, πρέπει να γίνουν βήματα ενοποίησης της βαθμίδας του λυκείου με αλλαγές στο λύκειο για να πας στην κατεύθυνση ότι θα έχεις ένα ενιαίο λύκειο που θα δίνει πολλαπλές δυνατότητες στους μαθητές. Θέλουμε ένα σύστημα της ελεύθερης πρόσβασης, αλλά προφανώς αυτό πρέπει να έχει τα χαρακτηριστικά του αδιάβλητου και της επιθυμίας προφανώς των παιδιών στο που μπορούν να ενταχθούν. Απαιτείται πολύ ευρύς διάλογος σε όλα αυτά τα θέματα και απαιτεί και πολύ μεγάλες συνενέσεις και δεν είναι θέματα επικοινωνιακού χαρακτήρα που μπορεί να κλείσουν μέσα σε ένα, δύο, τρεις ή και έξι μήνες, γιατί αυτές οι αλλαγές όπως σχεδιάζονται έχουν βάθος χρόνου, πρέπει να έχουν προοπτική και κυρίως να μην ευνηδιάζονται οι μαθητές. Η εύκολη πρόταση έως στα όρια του λαϊκισμού, ξαφνικά, χωρίς να προηγηθεί σοβαρός διάλογος περί κατάργησης των πανελλαδικών εξετάσεων και ελεύθερης εισαγωγής των μαθητών στα πανεπιστήμια, είναι εντελώς έολη και εντελώς πρόχειρη. Ζούμε σε μια χώρα που αντιμετωπίζει τεράστια οικονομικά προβλήματα και πρέπει η κάθε απόφασή μας και η κάθε σκέψη μας να έχει και μια οικονομική προέκταση. Όταν ξαφνικά καταργήσουμε τις πανελλαδικές εξετάσεις χωρίς να έχει γίνει μία προεργασία, το μόνο που θα προκαλέσουμε θα είναι τεράστια αναστάτωση στο μαθητικό δυναμικό της χώρας και τεράστια οικονομικά θέματα. Η πάγια πρόταση λοιπόν των ιδιωτικών σχολείων είναι η θεσμοθέτηση του εθνικού απολυτηρίου κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν χρειάζεται κάθε φορά να αποδείξουμε ότι είμαστε οι πιο έξυπνοι σε όλο τον κόσμο, αρκεί να πάρουμε έξυπνες πρακτικές και πετυχημένες πρακτικές από άλλες χώρες και να τις εφαρμόσουμε στα δικά μας δεδομένα. Είναι προφανές ότι στις περιζήτητες σχολές πάντα θα υπάρχει ένα σύστημα εισαγωγής. Άλλωστε, το μπακαλωρεά έχει πάρα πολλές εξετάσεις και στη Β' και στη Γ' Λυκείου σε πολλά επίπεδα και είναι κάτι που το ξέρουμε σε όλη την Ευρώπη. Θα πω απλώς ότι η τελευταία φορά που είχαμε ελεύθερη πρόσβαση στα ΕΗ, το 1940, τη χρονιά της κατοχής, είχαμε 10.000 δικηγόρους στην νομική της Αθήνας, οι λεγόμενοι δικολάβοι της κατοχής. Το πρόβλημα που έχει παρουσιαστεί στην ελληνική κοινωνία είναι ότι δυστυχώς το Λύκειο έχει καταλήξει να είναι ένας μαραθώνιος προθάλαμος με τρομερά υψηλά έξοδα για τον μέσο γονέα προκειμένου να αντιμετωπίσει τα φροντιστήρια και όλη τη διαδικασία για την είσοδο του παιδιού του στο πανεπιστήμιο. Σαφώς είναι προς τη σωστή κατεύθυνση η κατάργηση των πανελλήνων εξετάσεων. Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει το σύστημα το οποίο θα μελετηθεί να
είναι, να είναι το ίδιο αξιόπιστο όσο είναι οι πανελλαδικές εξετάσεις και θα πρέπει να προβλεφθεί μέρημνα για την σωστή αξιολόγηση των παιδιών μέσα στο σχολικό περιβάλλον. Λοιπόν, με εισαγωγικές εξετάσεις ή χωρίς η πρόσβαση στα πανεπιστήμια, κύριε Υπουργέ, και από πότε? Η ερώτηση είναι με ποιο λύκειο. Διότι το μεγάλο πρόβλημα σήμερα, που επιτείνεται, είναι η αλήθεια, από τον τρόπο εισαγωγής που έχουμε στα πανεπιστήμια, είναι ότι το λύκειο δεν υφίσταται. Ιδίως η τρίτη λυκείου μετά τα Χριστούγεννα, φέτος μου φαίνεται και πέρα από ότι υπάρχει επιδημία γρήπης για να δικαιολογηθούν δεκάδες απουσίες που ήταν σε όλη την Ελλάδα και θα χάναν τη χρονιά τους τα παιδιά. Και σε μένα και σε προηγούμενους υπουργούς το ίδιο πράγμα. Γιατί βρίσκονται στα φροντιστήρια. Στα φροντιστήρια. Πολλά σχολεία ιδιωτικά δεν κάνουν το πρόγραμμα του Υπουργείου, κάνουν μόνο τα μαθήματα δίκην φροντιστηρίου για το θέμα των εξετάσεων. Άρα αναμόρφωση του λύκειου. Άρα χρειάζεται αναμόρφωση το λύκειο. Μάλιστα. Και όλη η συζήτηση που γίνεται είναι πώς θα αναμορφώσουμε και θα επεκτείνουμε βεβαίως το γυμνάσιο, ώστε να δίδεται ένας κορμός εγκύκλειας μόρφωσης με πολλά μαθήματα και υποχρεωτικά και προαιρετικά, και μετά το λύκειο, το οποίο μπορεί να είναι και διετές σε μια πορεία, είναι πρόγραμμα. Το 4-2 που λέμε. Αλλά θέλει πολλές προϋποθέσεις για να γίνει το 2. Και μετά στο λύκειο, στις δύο τάξεις του λυκείου, να είναι τα μαθήματα λιγότερα, να μην είναι 14 όπως, θα είναι, όπως είναι σήμερα στο γυμνάσιο, λιγότερα και εις βάθος η μελέτη. Ναι. Έτσι και ώστε... η πρόσβαση όμως πώς να γίνεται τελικά? Υπάρχουν βάση πολλά... βαθμολογίας, υπάρχουν πολλά... με εξετάσεις, ορισμένα μαθήματα. Υπάρχουν πολλά συστήματα τα οποία μπορούν να συζητηθούν και να αξιολογηθούν. Θα ήταν λάθος. Η κατάργηση είναι σκέψη σας, γιατί αυτό άνοιξε η συζήτηση ξαφνικά και θα φαίνεται να κλείνει για την θα αποδώσουμε. Δεν άνοιξε, είναι ανοιχτή εδώ και χρόνια. Ο κόσμος αυτός, όλες οι οικογένειες αυτό ρωτάνε. Άμα μιλήσετε μαζί τους, θα γίνει. Αν καταργηθούν οι εξετάσεις, ναι. Πανελλαδικές. Τι θα γίνει, ακριβώς. Ναι. Νόμιζα ότι θα καταργηθούν και φέτος, να ξέρετε. Ποτέ δεν είπα φέτος. Και δεν ποτέ το δεν λέμε αλλά του χρόνου. Δημιουργήθηκε μία σύγκριση. Εσείς σε τι βάθος χρόνου, δώστε μου ένα. Οπωσδήποτε, κατά τη γνώμη μας, θέλει το σύστημα αυτό για να εφαρμοστεί να το ξέρουν τα παιδιά που θα μπουν στην πρώτη λυκείου. Άρα 3 χρόνια. Περίπου 3 χρόνια. Προετοιμασίας. Προετοιμασίας. Ωστόσο, υπάρχουν οι σχολές της υψηλής ζήτησης και οι σχολές χαμηλής ζήτησης. Οι οποίες χαμηλής πρέπει να αναβαθμιστούν. Όλα αυτά μπορούν να συζητηθούν. Άλλο θέλω να πω εγώ όμως και έχει σημασία. Και το ξεκαθάρισμα θα γίνεται στο πρώτο έτος το πανεπιστημιακό. Όχι, όχι, όχι. Η ευθύνη για την είσοδο των παιδιών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα αποδοθεί στο λύκειο. Μάλιστα. Και όχι σε άλλους φορείς. Είτε αυτό είναι το πανεπιστήμιο, είτε όπως είναι σήμερα το φροντιστήριο. Ναι. Καθαρά πράγματα. Αλλιώς δεν κάνουμε τίποτα. Θα ήθελα να σας πω όμως ότι η αλλαγή αυτή συναρτάται και με αλλαγή στο πανεπιστήμιο. Ναι. Δηλαδή το παιδί δεν είναι λογικό να μπαίνει σε ένα τμήμα και να δεσμεύεται. Το παιδί μπορεί να μπαίνει σε μια σχολή, όπως γίνεται σε πάρα πολλά μέρη του κόσμου και στην Αμερική και στην Ευρώπη, και να υπάρχει δυνατότητα κινητικότητας μέσα στη σχολή μετά το παίρνει έναν κορμό βασικών μαθημάτων υγείας, για παράδειγμα, στο πρώτο δεύτερο έτος και μετά να μπορεί αποφασίζει. Να πάει, να γίνει βιολόγος, να γίνει γιατρός. Είναι άλλες διαδικασίες. Αλλά το παιδί πρέπει και κάποια στιγμή να τελειώνει το πανεπιστήμιο. Και αυτό το λέω βεβαίως με αφορμή την επαναφορά δυνατόν... των φοιτητών που είχαν διαγραφεί τα 2 τελευταία χρόνια. Και ή δυνατόν να τελειώνει εξάμηνα. Σύντομα. Ναι. Τα μία αντίρρηση σε αυτό. Σε αυτό όμως, θα βάλετε ένα όριο. Όμως ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχουν πολλά προσωπικά αλλά και κοινωνικά προβλήματα τα οποία αναγκάζουν τους ανθρώπους να παρατείνουν τις σπουδές τους. Δεν θέλουμε να τους τιμωρούμε. Ναι. Θέλουμε να τους διευκολύνουμε τους ανθρώπους. Βεβαίως εδώ υπάρχει μια ολόκληρη λογική ότι αυτός που τελειώνει σε διπλάσιο χρόνο θα έχει την ίδια επάρκεια επιστημονική με κάποιον που τελειώνει στην ώρα του. Αυτό έχει να κάνει με την επάρκεια του πανεπιστημίου. Ναι. Οποιοδήποτε παίρνει από πτυχίο πανεπιστημίου, είτε το πάρει σε 6 χρόνια είτε σε 10 χρόνια στην ιατρική, είτε το πάρει σε 4 ή σε 8 στην νομική, σημαίνει, αυτό σημαίνει πτυχίο ότι πιστοποιεί ότι γνωρίζει για να ασκήσει από εκεί πέρα τις γνώσεις που έχει και ως επάγγελμα. Μάλιστα. Συνεπώς, χωρίς να ανοίγουμε κάποιο θέμα αυτή τη στιγμή, βεβαίως πρέπει να λέμε ότι να τελειώνει γρήγορα τα παιδιά τις σπουδές τους, παρότι υπάρχουν πολλοί λόγοι για να καθυστερούν σήμερα τα παιδιά με την κρίση και την ανεργία. Δεν κάναμε κάποια αλλαγή αυτή τη στιγμή. Είπαμε ότι αν ένας φοιτητής για συγκεκριμένους προσωπικούς λόγους δεν έχει γραφτεί σε 2 συνεχόμενα εξάμεινα, να μπορεί να γραφτεί μετά. Δεν αλλάζει τίποτα αυτό το πράγμα.
Μάλιστα. Να τιμωρούμε τον κόσμο όλο. Θα ήθελα το σχόλιο σας για τις παραιτήσεις καθηγητών στο Συμβούλιο των ΝΑΗ με πιο πρόσφατο Πανεπιστημίο Αιγαίου. Πριν προχωρήσω, γιατί μου κάνετε μια ερώτηση και δεν τα αφήσω. Ναι. Ξέρετε πόσα παιδιά μπαίνουν σήμερα με το σημερινό σύστημα των εξετάσεων στην τροβάθμια εκπαίδευση? Το 69%. Άρα η συζήτηση για την ελεύθερη πρόσβαση τίθεται σε άλλη βάση. Δεν έχουμε το παλαιό σύστημα όπου μπαίνανε το 30% ναι. των υποψηφίων. Mm-hmm. Το 69% μπαίνει κάπου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το θέμα είναι να μην μπαίνει με έναν πάρα πολύ καλό βαθμό κάποιο και ένα με πάρα πολύ κακό βαθμό. Γιατί οπωσδήποτε θα μπαίνουν μεγάλες αποκλίσεις. Οπωσδήποτε θα μπαίνουν μεγάλη απόκληση. Mm. Αυτό είναι σαφές. Ότι θα μπαίνουν. Μην κάνω πρέπει. Βεβαίως. Αλλά δεν είστε υπέρ της επαναφοράς της βάσης του 10. Αυτό είναι μπάλωμα. Ναι. Η βάση του 10 είναι μπάλωμα. Δεν συζητάμε αυτό τώρα. Συζητάμε αλλαγή του συστήματος. Ναι. Όχι το 10, αλλά το 10 είναι σχετικό. Το 10, αν βάλει δύσκολα θέματα, μπορεί να γίνει 5. Mm-hmm. Αν βάλει εύκολα, μπορεί να γίνει 15. Μάλιστα. Είναι σχετικό το θέμα mm-hmm. αυτό. Με ρωτήσατε τώρα για τα συμβούλια διοίκησης. Ναι, γιατί είπατε ότι έδιναν την εντύπωση ότι έγιναν ως πολιτικός αντιπερισπασμός. Έγιναν την ημέρα που η Νέα Δημοκρατία επέλεξε να ψηφίσει με τη Χρυσή Αυγή και μόνο αυτοί οι δύο να καταψηφίσει το νομοσχέδιο για ιδιωτική εκπαίδευση. Την ημέρα που η Νέα Δημοκρατία δεν μπορούσε να απαντήσει αν είναι η Νέα Δημοκρατία του Κωνσταντίνου Καραμαλή που είχε ψηφίσει νόμο για την ιδιωτική εκπαίδευση και είχε ψηφίσει και τη συνταγματική έχουμε διάταξη. Και για την ιδιωτική εκπαίδευση. Ή αν είναι κάτι άλλο. Mm-hmm. Ωστόσο, είχαμε και χθες πιο πρόσφατη παρέτηση από τα μέλη της Πανεπιστημίου. Ναι, ξέρετε γιατί. Τελείωσε. Εκφράζουν μια δυσαρέσκεια, λένε ότι ο ρόλος τους έχει απαξιωθεί. Κοιτάξτε, για να ξέρουμε. Ναι. 31-8 έλεγε η θητεία των συμβουλίων των Ιδρυμάτων. Και εμείς, με σεβασμό στην γνώμη των Πανεπιστημιακών Αρχών, δεν επιλέξαμε να προχωρήσουμε σε ρύθμιση νομοθετική. Mm-hmm. Ξέρετε, έχουμε αντιρρήσεις για τη λειτουργία τη συγκεκριμένη αυτών των Ιδρυμάτων, των Συμβουλίων. Mm-hmm. Και δώσαμε παράταση ένα χρόνο. Δεν θέλησαν να συνεχίσουν πολλά μέλη Συμβουλίων mm-hmm. για άλλο ένα χρόνο. Να δεχθώ ότι είχαν τον προσωπικό τους προγραμματισμό. Κατά τη γνώμη μου, υπάρχουν και πολιτικοί λόγοι. Και ανέφερα τη σύμπτωση. Mm-hmm. Ότι την ημέρα που η Νέα Δημοκρατία είχε περιοριστεί, είχε απομονωθεί στο θέμα της ιδιωτικής εκπαίδευσης, βγήκε η ομοφροντία των παρετήσεων των συμβουλίων στα πανεπιστήμια. Κοιτάξτε, εγώ αν ήμουν σε ένα συμβούλιο, οποιοδήποτε συμβούλιο, και έλεγε η θητεία μου, και δεν ήθελα να συνεχίσω, το πρώτο που θα είχα κάνει θα ήταν να είχα κάνει μια αυτοαξιολόγηση του έργου μου. Ευχαριστώ που με τιμήσατε, τόσα χρόνια που ήμουν εκεί, μου είπατε να κάνω τα εξής πράγματα. Και εγώ κατόρθωσα να κάνω τα εξής πράγματα για τους εξής λόγους. Mm-hmm. Αυτό περίμενα από επιστήμονες και μάλιστα μερικοί διεθνούς κύρους. Αυτό περίμενα να κάνω πριν την ηχηρή παρέτησή τους ναι. που εγγράφεται σε κομματικά παιχνίδια, mm-hmm. όχι όλων, αρκετών όμως. Μάλιστα. Θα περίμενα οι ίδιοι να έχουν μια στοιχειώδη πρόνοια αυτοαξιολόγησης. Mm-hmm. Ή να πούνε αξιολογήστε μας στη συγκλή τους, στα ιδρύματα. Αξιολογήστε μας. Ή στην αρμόδια αρχή, την ΑΔΥΠ, η οποία αξιολογεί τα πανεπιστήμια. Mm-hmm. Να πούμε, εν πάση περιπτώσει, δεν ήμασταν θεοί. Θνητοί ήμασταν κι εμείς. Κοινή θνητή. Μας καλέσατε, ήρθαμε με το μεράκι και την αγάπη για την πατρίδα μας, το εξωτερικό. Όλα να τα δεχτώ. Αλλά αυτό κάναμε, αυτό δεν κάναμε. Και θα δείτε ότι είναι πολύ φτωχό το έργο τους. Μάλιστα. Τι θα φέρετε για τα πανεπιστήμια? Λοιπόν, εμείς ναι. δεν τους εξωθήσαμε σε παρέτηση, mm-hmm. τους δώσαμε και παράταση ενός χρόνου. Και τώρα θα συζητήσουμε τη μέλη γενέστα. Τι θα φέρετε για τα πανεπιστήμια, θα φέρετε νόμο? Είναι σε στάδιο επεξεργασίας? Ναι, καταρχήν είναι τα μεταπτυχιακά που θέλουμε να ρυθμίσουμε. Ναι. Και θα παρουσιαστεί για διαβούλευση σε λίγες mm-hmm. μέρες. Θα ανέβει για διαβούλευση ο νόμος για μεταπτυχιακά. Τι αλλάζει σε αυτό? Μπαίνουν ρυθμίσεις, γιατί σήμερα είναι λίγο αρρύθμιστο το τοπίο. Mm-hmm. Θα γίνει διαβούλευση πριν πάει στη Βουλή ο νόμος. Αυτό είναι σημαντικός νόμος. Ξέρετε ότι έχουμε μια έκρηξη στη ζήτηση μεταπτυχιακών στη χώρα μας, είναι περίπου 60.000 φοιτητές. Θα επεκτείνεται τα προγράμματα, θα γίνουν πιο πολλά δωρεάν. Ο νόμος δεν προβλέπει την επέκταση των περιορισμών των προγράμματων, ο νόμος θέτει κανόνες. Mm-hmm. Το δεύτερο θέμα το οποίο θα δούμε είναι το θέμα της λειτουργίας των πανεπιστημίων. Σήμερα τα πανεπιστήμια, με την έλλειψη του Πρετανικού Συμβουλίου. Το οποίο επαναφέρεται από ό,τι καταλαβαίνουμε. Αυτή είναι η άποψή ναι, μας. Ότι πρέπει να υπάρξει Πρετανικό Συμβούλιο. Mm-hmm. Και τρίτον. Και η συμμετοχή των φοιτητών στα όργανα για εσάς είναι απαραίτητη. Και τρίτον, όπως συμβαίνει στις περισσότερες χώρες του κόσμου, mm-hmm. Η συμμετοχή των φοιτητών με μια ποσόστοση που θα συνεννοηθούμε, δεν
δεν θέλουμε να γίνουν, να γίνονται πράγματα τα οποία δεν έχουν μια αποδοτικότητα για τη λειτουργία των οργάνων. Mm-hmm. Να συμμετέχουν και οι φοιτητές, είναι παράγοντες της εκπαιδευτικής διαδικασίας και του πανεπιστημίου οι φοιτητές. Το συμμετοχικό πανεπιστήμιο είναι, όπως ξέρετε, μία από τις βασικές αρχές των σύγχρονων πανεπιστημίων. Mm-hmm. Μπορούμε λοιπόν να διορθώσουμε κακό κείμενα και να κοιτάξουμε μπροστά. Μάλιστα. Πώς προχωρά το θέμα της ένταξης των 20.000, όπως τα προβλέπετε, προσφυγόπουλων στην εκπαίδευση? Γιατί αναμένεται μια κοινή υπουργική απόφαση. Ναι. Με τον νόμο που ψηφίσαμε πριν 10 μέρες, θα προχωρήσουμε σε μια κοινή υπουργική απόφαση. Mm-hmm. Σύνθετο το θέμα. Σύνθετο, πρωτόγνωρο, αλλά έχουμε και το σχέδιό μας. Με τι δομές, κύριε Υπουργέ, με τι εκπαιδευτικό υλικό? Τριών ειδών δομές. Δηλαδή? Το πρώτο είναι ότι τα παιδιά τα οποία είναι σε κάμπ κοντά σε πόλεις θα πάνε σε τάξεις υποδοχής τα απογεύματα στην αρχή, mm-hmm. σε σχολεία τα οποία είναι εκεί κοντά στο κάμπ. Mm-hmm. Όχι μεγάλες συγκεντρώσεις, 10-10, 20-20 παιδιά. Mm-hmm. Και άλλα. Έτσι, μέσα στις δομές φιλοξενίας. Αυτά είναι όπου είναι κοντά. Ναι. Επίσης θα υπάρξει ένας διαχωρισμός και ηλικιακός. Βέβαια. Δεύτερον, τα παιδιά τα οποία είναι σε προνήπια και νήπια δεν πάντα πάρουμε από εκεί που είναι οι μανάδες τους. Mm-hmm. Υπάρχει ένα θέμα εμπιστοσύνης των μανάδων. Τα παιδιά δεν φεύγουν εύκολα, άρα θα κάνουμε εντός δομών. Θα κάνουμε εντός των δομών δομές δημιουργικής mm-hmm. απασχόλησης. Εκπαιδευτικό υλικό και εκπαιδευτική. Και τρίτο να σας απαντήσω. Ναι, ναι. Υπάρχουν κάμπ τα οποία είναι πολύ μακριά, ώρες, χιλιόμετρα από πόλεις και δεν υπάρχουν κοντά σχολεία, δεν είναι τα περισσότερα τα βέβαια, και τα οποία θα πρέπει εμείς να τα αξιοποιήσουμε με δομές μέσα στα κάμπ. Μάλιστα. Με τι εκπαιδευτικό υλικό, όπως σας ρώτησα, και θα έχουμε εκπαιδευτικούς περίπου, να και περίπου γλώσσα, 800 έτσι. Εκπαιδευτικοί, άλλοι γνωρίζουν, άλλοι δεν γνωρίζουν. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να βρούμε δηλαδή. Καλά, αραβικά μπορεί να βρει κάποιο, αλλά άλλες κατηγορίες που υπάρχουν, φαρσί και λοιπά, ναι, ναι. Είναι πιο δύσκολο θα, να βρει. Χρησιμοποιήσετε και μη κυβερνητικές οργανώσεις, θα συνεργαστείτε μαζί τους. Βεβαίως, ναι. Βεβαίως. Είμαστε σε συνεργασία. Mm-hmm. Όχι τώρα, εδώ και πολλούς μήνες σε συνεργασία. Και επίσης ο στόχος μας είναι να μάθουν τα παιδιά ελληνικά, mm-hmm. για να μπορέσουν να έχουν και μια σχέση με τα Ελληνόπουλα. Ναι. Να μην είναι απομονωμένα, γετοποιημένα τα παιδάκια αυτά. Mm-hmm. Δεύτερον, να τους καλλιεργήσουμε για τη μητρική τους γλώσσα, όπου είναι δυνατό, γιατί για τον πρόσφυγα η μητρική του γλώσσα είναι πολιτιστικό mm-hmm. κεφάλαιο και δεν πρέπει να το αφήνουμε έτσι. Και διευκολύνει και στην ένταξή του στην κοινωνία. Mm-hmm. Και τρίτον, και ξένη γλώσσα να μάθει. Γερμανικά, αγγλικά. Γιατί όλοι, γιατί, όχι αν όχι όλοι, ένα μεγάλο μέρος αυτούς τους πρόσφυγες στη χώρα μας θέλουν να φύγουν οι άνθρωποι να πάνε σε άλλες χώρες. Ναι, αλλά κάποιες άλλες χώρες θέλουν να τους γυρίσουν πίσω σε εμάς. Το άκουσα και αυτό προχθές. Λέω, ναι. Εμείς πρέπει να προετοιμαζόμαστε για το καλύτερο. Μάλιστα. Λεφτά. Ναι. Λεφτά. Πού βρίσκουμε και χρήματα. Βεβαίως φαντάζομαι ότι θα υπάρχει και από την Ευρωπαϊκή Ένωση στήριξη. Βεβαίως. Υπάρχουν τα προγράμματα έτσι κι αλλιώς. Πρώτα-πρώτα υπάρχει η Διεθνής Οργάνωση Μεταναστών, η ΔΟΜ, η οποία χρηματοδοτεί για αυτή τη σχολική χρονιά με 9 εκατομμύρια το πρόγραμμα για τις mm-hmm. πρόσφυγες. Τα 9 εκατομμύρια θα αξιοποιηθούν για μετακίνηση των παιδιών από τα κάμπ στα γειτονικά σχολεία. Mm-hmm. Θα αξιοποιηθούν επίσης για να υπάρχει τσάντα του πρόσφυγα μαθητή. Mm-hmm. Θα αξιοποιήσουμε Φραβική το υλικό εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας που υπάρχει ήδη από την διδασκαλία στη μειονότητα επάνω στη Θράκη και βοηθάει πάρα πολύ αυτό το υλικό, είναι υψηλού επίπεδου mm-hmm. υλικό. Όπως επίσης θα έχουμε και δασκάλους εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν εμπειρία από την προηγούμενη γενιά μεταναστών mm-hmm. το 90 και το 2000 και εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν κάνει σπουδές στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης γλώσσας. Μάλιστα. Πώς θα στηρίξετε τώρα τα Ελληνόπουλα που φεύγουν στο εξωτερικό ώστε να κρατηθεί η παράδοσή μας, η ελληνική γλώσσα, η ταυτότητα με τα ελληνόγλωσσα σχολεία? Πάνε προς κατάργηση τα αμιγώς ελληνόγλωσσα σχολεία? Μετατρέπονται ανάλογα με κάποιες διακρατικές συμφωνίες σε δίγλωσσα σχολεία? Τι ακριβώς γίνεται, κύριε Υπουργέ? Ναι. Ψηφίσαμε ένα νομοσχέδιο mm-hmm. το οποίο και αυτό κοιτάζει μπροστά, δεν βιάζεται. Βάζει κανόνες όμως. Θέλουμε σε συνεννόηση και με τις αρχές των άλλων κρατών αλλά και με την ελληνική ας πούμε, ομογένεια εκεί να προχωρήσουμε σταδιακά στη δημιουργία των δίγλωσσων σχολείων. Mm-hmm. Τα αμιγώς ελληνικά σχολεία στο εξωτερικό
Δεν είναι ότι είναι κοστοβόρο, αυτό είναι τελευταίο, δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Δεν είναι ότι εδώ και πολλά χρόνια δημιουργήθηκαν καταστάσεις που φτάνουν τα όρια της παρανομίας με τις μετακινήσεις, αποσπάσεις κλπ. Των εκπαιδευτικών σε αρκετές περιπτώσεις, θέλω να γενικεύσω. Είναι ότι δεν μπορεί σε μια χώρα που ζουν οι Έλληνες τα παιδιά να γκετοποιούνται σε αμιγώς ελληνικά σχολεία. Μάλιστα. Πρέπει να δοθούν δυνατότητες δίγλωσσων σχολείων. Mm-hmm. Γερμανικό και ελληνικό. Θα πηγαίνει το παιδί, θα στέλνουμε και εμείς δασκάλους για το ελληνικό πρόγραμμα. Mm-hmm. Αλλά το παιδί θα μπαίνει σιγά σιγά σε μια διαδικασία ταυτότητας ελληνικής και ταυτότητας ευρωπαϊκής ευρύτερα. Σύμφωνα με κόμματα της αντιπολίτευσης, τα κριτήρια επιλογής των συντονιστών του εξωτερικού είναι ασαφή και κάποιοι έχουν μειωμένα προσόντα. Αν έλεγαν το διαφορετικό πράγμα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, θα ήταν αντικείμενο πράγματι σχολιασμού. Μάλιστα. Η είδηση είναι ότι εμείς, και αυτό είναι αλήθεια ότι πόνεσαι, σπάσαμε ένα κύκλωμα το οποίο υπήρχε σε ορισμένες περιοχές, όπως τη Βαυαρία για παράδειγμα. Ένα κύκλωμα που οι μέτεροι, σε εισαγωγικά το οι μέτεροι, έπαιρναν επιδόματα από την Γερμανία, τη βαβαρική κυβέρνηση, πολλαπλάσια των μισθών, το αποκρύπταν αυτό από τις ελληνικές αρχές και πηγαίναν εκεί. Αυτό τελείωσε. Γι' αυτό το λόγο βάζετε στις αποσπάσεις και την δυνατότητα επιμισθίου. Βεβαίως. Με προτεραιότητα. Βεβαίως. Για να μην συμβαίνουν... Γιατί ο άλλος λέει δεν θέλω επιμίσθιο, άρα... Ο ένας που θέλει επιμίσθιο ή δεν ήξερε το κόλπο αποκλειόταν. Ο άλλος που δεν θέλει επιμίσθιο πήγαινε και έπαιρνε διπλό και τριπλό μισθό πηγαίνοντας εκεί. Έλεγε ο κ. Πελεγρίνη στοιχεία στη Βουλή, ο αρμόδιος υφυπουργός, πως μέσα σε μία δεκαετία είναι στοιχεία αυτά. Βγάλαν 800.000 ευρώ και 1.000.000 ευρώ από αυτές τις διαδικασίες. Μάλιστα. Και, λοιπόν, και κάτι άλλο. Ναι. Όχι όλοι, επαναλαμβάνω, αλλά αρκετοί εκπαιδευτικοί. Ναι. Ασχολιόντουσαν σε παραεκπαιδευτικές ή εργασίες ή ετεροαπασχολούντο. Και αυτό κόβεται. Μάλιστα. Πάμε στην ιδιωτική εκπαίδευση. Έγινε μεγάλη συζήτηση σε σχέση με το νομοσχέδιο. Να δούμε τι λένε εκπρόσωποι και αμέσως μετά τα σχόλιά σας. Δεν αφήνει κανένα περιθώριο στους σχολάρχες να λειτουργούν αυθαίρετα απέναντι στον εργαζόμενο ιδιωτικό εκπαιδευτικό. Απέναντι στον εκπαιδευτικό. Είναι ένα, θεωρώ, θεσμικό πλαίσιο που ουσιαστικά θα ενδυναμώσει τη λειτουργία του σχολείου. Τα τρία τελευταία χρόνια υπήρξε, θεωρώ, μια άδικη μεταχείριση των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, ιδίως εκείνων που πραγματικά διεκδικούσαν το δίκαιο, την νομιμότητα λειτουργίας των σχολείων, εκείνων που αρνιόντουσαν τον εκβιασμό για μεγαλύτερη βαθμολογία, εκείνων που διεκδικούσαν τους μισθούς τους, γιατί έχουμε οφειλές σε σχολεία και σήμερα ακόμα ενός έτους. Κάθε διεκδίκηση είχε ως αποτέλεσμα την απόλυση, την καταξιτική απόλυση των συναδέλφων. Επομένως, καλώς κρίνεται σήμερα η καταγγελία από τα υπηρεσιακά συμβούλια, γιατί τα δικαστήρια δεν μπορούν να αποφασίζουν για εκπαιδευτικές διαδικασίες και το σημαντικότερο, δεν έχει τη δυνατότητα ο εργαζόμενος να διεκδικήσει τα χρήματά του. Το επιχείρημα των εργοδοτών και κάποιων πολιτικών παραγόντων ότι ισοπεδώνει προς τα κάτω το ιδιωτικό σχολείο είναι λάθος. Και αποδεικνύεται εύκολα ότι αντιθέτως το σχολείο αναβαθμίζεται. Τα φαινόμενα να εργάζονται εκπαιδευτικοί χωρίς τυπικά προσόντα, χωρίς πτυχία που ανακαλύψαμε τα τελευταία δύο χρόνια. Εκπαιδευτικοί που δεν έχουν τη δυνατότητα και τα προσόντα να διδάξουν, σήμερα είναι αναγκασμένο το σχολείο να προβεί σε διορισμούς ανθρώπων που έχουν τουλάχιστον ατυπικά προσόντα για να μπορέσει να λειτουργεί το σχολείο. Εφόσον λειτουργούσαν φροντιστηριακά και χωρίς τον έλεγχο της πολιτείας, είχαν και προσωπικό που ουσιαστικά υποβάθμισε την ποιότητα του έργου. Θέλω να ρωτήσω τον Υπουργό Παιδείας εάν άμεσα θα θεσμοθετήσει τη λειτουργία της Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης έτσι ώστε ο νόμος που ψηφίστηκε να εφαρμοστεί, ο νόμος που ψηφίστηκε πραγματικά να δράσει μέσα στην κοινωνία και μέσα στα ιδιωτικά σχολεία κάτω από τον έλεγχο της πολιτείας και να μην χρειαστεί άλλος νόμος για να εφαρμοστεί ο ήδη ψηφισμένος. Ο κύριος Φίλης μέσα σε ένα σχέδιο συντεχνιακού φορμαλισμού ήθελε να ικανοποιήσει τη συντεχνιακή ομάδα της ΟΗΕΛΕ και να δημιουργήσει ένα σοβιετικού τύπου ιδιωτικό σχολείο στην Ελλάδα, όπου η ιδιωτική εκπαιδευτική είναι μια ιδιαίτερη εργασιακή ομάδα ανθρώπων που πρέπει να υπερπροστατεύεται. Μας υποχρεώνει τώρα να προσλάβουμε σε κλειστή διετία. Μετά την διετία
Οι λόγοι για τους οποίους μπορεί να απομακρυνθεί κάποιος εκπαιδευτικός από ένα ιδιωτικό σχολείο είναι τόσο απαγορευτικοί που στην ουσία δεν θα γίνεται. Τι θέλει επί της ουσίας να καταφέρει? Να χτυπήσει δύο σημαντικά στοιχεία που ξεχωρίζουν τα ιδιωτικά σχολεία. Το πρώτο είναι η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προσωπικού και το δεύτερο, και είναι ακόμη πιο σημαντικό και γίνεται με έναν εξαιρετικά ύπουλο τρόπο. Στα ιδιωτικά σχολεία έρχονται οι γονείς, να το πω διαφορετικά. Ο κύριος Τσίπρας, αφού αξιολόγησε πολλά σχολεία ιδιωτικά, επέλεξε, προσέξτε τη λέξη, επέλεξε το σχολείο που ικανοποιούσε τα δικά του θέλω για την εκπαίδευση των παιδιών του. Το δικαίωμα επιλογής πάει να χτυπήσει αυτό το νομοθέτημα και το κάνει πολύ ύπουλα. Να είστε σίγουροι ότι εμείς ως Σύνδεσμος Ιδιωτικών Σχολείων θα προσφύγουμε και στα ελληνικά και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια και οπουδήποτε αλλού χρειαστεί. Κύριε φίλοι, τώρα που κάνατε πράξη την υπόσχεση που είχατε δώσει στους συνδικαλιστές της ΟΗΕΛΕ και τους μονιμοποιήσατε, σοβιετικοποιήσατε τα ιδιωτικά σχολεία, θα συνεχίσετε να τα πολεμάτε? Τα προβλήματα που φέρνει το νομοσχέδιο είναι οικονομικά, είναι προβλήματα γραφειοκρατίας που δίνουν ένα πρόσθετο διοικητικό, άρα και οικονομικό κόστος για τις επιχειρήσεις, και εισάγει όρους όπως παραδείγματος χάρη τον όρο διακοπές, όπου είμαστε υποχρεωμένοι να πληρώνουμε εργαζόμενους και να τους που κάθονται και να πληρώνουμε επιπλέον και την άδεια, που δεν ισχύουν για κανέναν άλλο εργαζόμενο του ιδιωτικού τομέα. Αυτή τη στιγμή η εκπαίδευση είναι ένας πολύ ευαίσθητος κλάδος και τα φροντιστήρια ειδικά λειτουργούν εξορροπητικά στην ελληνική κοινωνία. Δηλαδή βοηθάνε τους αδύναμα οικονομικά μαθητές να δώσουν εξετάσεις με τις ίδιες πιθανότητες εισαγωγής που έχουν και οι πλουσιότεροι μαθητές τους. Άρα λοιπόν δεν χρειάζεται να βάλουμε προς τα φροντιστήρια, πρέπει να επιλέξουμε την οδό της συνεργασίας και των επικοδομητικών προτάσεων. Η μονομέρεια ποτέ δεν έφερε καλό αποτέλεσμα. Κύριε Υπουργέ, μια νόμιμη επιχείρηση, εκτός από τις ρυθμίσεις που τώρα εσείς φέρατε και επιβαρύνετε με τον τρόπο που επιβαρύνετε, έχουμε υπέρογγη αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, υπέρογγη φορολόγηση και όλα τα βάρη που έχει μια ιδιωτική επιχείρηση. Τι θα μπορούσατε να κάνετε για την εκπαιδευτική παραοικονομία του χώρου? Τι θα πείτε για τους καθηγητές που παραδίδουν μαύρα ιδιαίτερα μαθήματα, τους διορισμένους επίορκους καθηγητές, αλλά και αυτούς του ιδιωτικού τομέα, και αν έχετε να επιδείξετε έστω και μία επιτυχία σε αυτό το τομέα? Σαν γονείς ζητάμε συνεχή αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, με όποια μορφή αυτή υπάρχει. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, να προέρχεται από τους σχολικούς συμβούλους. Έχουμε προτάσεις γι' αυτό. Δεν είναι δυνατόν ένας γονέας, ο οποίος πληρώνει αυτή τη στιγμή με αρκετές στερήσεις τα δίδακτρα ενός ιδιωτικού σχολείου, να υφίσταται έναν κακό εισαγωγικά εκπαιδευτικό, ο οποίος με τον ΑΒ τρόπο δεν μπορεί να φύγει από το σχολικό περιβάλλον που είναι το παιδί του. Αγαπητέ Υπουργέ, γιατί δεν μας καλείτε σε έναν διάλογο? Προσπαθούμε να σας προσεγγίσουμε εδώ και ένα χρόνο. Έχουμε στείλει αρκετά αιτήματα επαφής μαζί σας, έχουμε τους αριθμούς πρωτοκόλλου στη διάθεσή σας, ωστόσο καμία ανταπόκριση από εσάς. Σίγουρα το άνοιγμα ενός διαλόγου με τους γονείς, που είμαστε ο κύριος πυλώνας που σε κάθε περίπτωση θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε τις οποιασδήποτε αποφάσεις, και αυτό το λέω γιατί ακούμε διάλογο για την παιδεία, ακούμε νομοσχέδια για την ιδιωτική εκπαίδευση, ωστόσο κανένας δεν έχει, από τη μεριά του κράτους, της πολιτείας, δεν μας έχει καλέσει να κουβεντιάσουμε γι' αυτά. Έχουμε, σας είπα, και απόψεις και θέσεις και προτάσεις. Σε κάθε περίπτωση θεωρούμε απαραίτητη την παρουσία μας στα τεκτενόμενα για την ιδιωτική εκπαίδευση στην Ελλάδα. Αυτά λοιπόν για την ιδιωτική εκπαίδευση, όχι μόνο τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, αλλά και τα φροντιστήρια. Κάνουμε πολλούς μήνες. Mm-hmm. Έχετε ακούσει τους γονείς? Βέβαια, έχω μιλήσει με τον κύριο Καλλιδρούση και δημοσίως, και δεν πάει, δεν είναι άγνωστος ο άνθρωπος. Έχουμε κάνει διάλογο επί πολλούς μήνες. Πήγαινε, ερχόταν αυτή η διάταξη, βελτιωνόταν, υπήρχαν παρατηρήσεις και της Τρόικας και τελικά μέσα από μια διαδικασία συνθετική προχωρήσαμε στην ψήφιση αυτών των διατάξεων. Δεν λείπει ο διάλογος. Υπάρχουν διαφωνίες. Ο διάλογος δεν είναι για να γίνεται γενικός. Είναι για να καταλήγει κάπου. Τώρα, μονιμοποιείτε τους εκπαιδευτικούς στα ιδιωτικά σχολεία? Έχουν απαντηθεί. Δεν ισχύουν αυτά. Και αν τα κάνουμε εμείς μια φορά, αυτά 10 φορές τα έκανε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και ο Γιώργος Ράλης και ο Ανδρέας Παπανδρέου και ο Απόστολος Κακλαμάνης, που είχαν άλλες ρυθμίσεις πολύ πιο αυστηρές για τα ζητήματα της ειδικής εκπαίδευσης. Σας λένε ότι τους πολεμάτε? Ούτε τους πολεμάμε. Εγώ έχω την άποψη ότι υπάρχουν καλά και κακά ιδιωτικά σχολεία. Και δεν είναι
τυχαίο ότι αυτοί που με έναν τρόπο θα έλεγα ένας ιστερικό σοβιετική εκπαίδευση έλεγε λοιπά λένε φωνάζουν εναντίον των ρυθμίσεων δεν είναι οι εκπρόσωποι των καλών ιδιωτικών σχολείων. Δεν είναι, τι να κάνουν. Και δεν μου αρέσει αυτού του είδους η προπαγάνδα που γίνεται. Τα λέει και ο κ. Αβανιτόπουλος που είχε καταργήσει τις διατάξεις και πήγαινε στα εγγένεια η ΕΚ ως υπουργός παιδείας μπροστά την πρώτη σειρά να κάθεται. Δηλαδή μια αντίληψη πελαταγωγού για την ιδιωτική εκπαίδευση. Δεν θα ήθελα να επεκταθώ περισσότερο. Το επιχείρημα ότι κάνουμε περιούσιο εργαζόμενο κατά το περιούσιος λαός τον ιδιωτικό εκπαιδευτικό είναι λάθος. Ο ιδιωτικός εκπαιδευτικός προφανώς έχει δικαιώματα που απορρέω από το γεγονός ότι το ιδιωτικό σχολείο δεν είναι μια τυχαία ιδιωτική επιχείρηση. Είναι ιδιάζουσα ιδιωτική επιχείρηση διότι με βάση το Σύνταγμα τελεί υπό την εποπτεία του κράτους. Είναι και η δημόσια εκπαίδευση και η ιδιωτική εκπαίδευση δύο πτυχές του δικαιώματος στη μόρφωση των παιδιών. Σας ρώτησα για τη διεύθυνση ιδιωτικής εκπαίδευσης. Θα επανέλθει λοιπόν με τον νόμο αυτό η ευθύνη για την ιδιωτική εκπαίδευση στο Υπουργείο Παιδείας και όχι στο Υπουργείο Εργασίας ή Εμπορίου, για να είμαστε λίγο σοβαροί κιόλας. Και θα βγάλουμε και εγκυκλίους για την εφαρμογή του νόμου. Θα συνεργαστούμε βεβαίως και με τους σχολάρχες και με τους εκπαιδευτικούς, τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς και με τους γονείς στο βαθμό που έχουν να πούνε κάτι άνθρωποι προκειμένου να υπάρξει αυτή η επανεκκίνηση του δημόσιου ελέγχου στην ιδιωτική εκπαίδευση. Μία φράση μόνο. Φροντιστήρια. Ναι. Κάναμε δεκτή την άποψη των εκπροσώπων των φροντιστήριων να μην υπάρχουν φροντιστήρια μέσα στα ιδιωτικά σχολεία. Τα ιδιωτικά σχολεία μπορούν να επεκτείνουν τις δράσεις, να κάνουν ενισχυτική διδασκαλία σε μαθήματα που θέλουν, εντάξει, αλλά όχι να φτιάχνουν μια ξεχωριστή δομή φροντιστήριων. Θα ήταν αθέμητος ανταγωνισμός απέναντι στα φροντιστήρια και επίσης θα ήταν μια δομή η οποία δεν θα είχε τη δυνατότητα ελέγχου από την εκπαιδευτική διοίκηση γιατί πήγαινε στην δομή των φροντιστήριων άλλου τύπου έλεγχοι. Τι κάναμε στα φροντιστήρια και έχει σημασία. Εκεί δουλεύουν μερικές δεκάδες χιλιάδες εκπαιδευτικοί, νέα παιδιά οι περισσότεροι. Άλλα φροντιστήρια δουλεύουν με οικογενειακό τρόπο, άλλα είναι αλυσίδες και άλλα είναι πιο μεγάλα. Εντάξει. Παντού θέλουμε να υπάρχουν δικαιώματα. Στοιχειώδη. Ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύει σε ένα φροντιστήριο 22 ώρες την εβδομάδα. Δεν πρέπει να έχει δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης. Και κατά αναλογία είναι λιγότερα. Δεν πρέπει να έχει και εκεί κάποια δικαιώματα. Είναι δυνατόν να στερείται μιας ολοκληρωμένης κοινωνικής ασφάλισης ένας εκπαιδευτικός στα φροντιστήρια. Δεν είναι δυνατόν. Μάλιστα. Ιδιαίτερα μαθήματα. Είναι παρανομία αυτό. Αν υπάρξουν καταγγελίες θα αντιμετωπιστούν. Mm-hmm. Ούτε πιστεύω ότι είναι κανόνας αυτός. Ότι δηλαδή υπάρχει άλλος τρόπος να αντιμετωπιστεί αυτό μόνο μέσω καταγγελιών. Πώς αλλιώς να γίνει δηλαδή. Όταν περιέρχεται σε γνώση των υπηρεσιών. Γιατί όλοι οι γονείς κλείνουν το μάτι σε αυτό. Είναι μια. Εντάξει, δεν είναι πιστεύω κανόνας. Δεν είναι λύση. Γιατί γίνονται και ιδιαίτερα που δεν είναι από το δημόσιο, από δημόσιους εκπαιδευτικούς, είναι από ανθρώπους που εργάζονται και που αρχίζει πια ιστορία. Δεν σου δίνω απόδειξη, αλλά να είναι λίγο φτηνότερο το ιδιωτικό. Αυτό είναι ένα σύνθετο θέμα. Mm-hmm. Και εν πάση περιπτώσει, τέτοιες συμπεριφορές, οι οποίες αποδοκιμάζουμε και όποτε τις έρχονται σε γνώση μας, όχι μόνο εμείς, όλοι τις αντιμετωπίζουμε με την νομοθεσία που υπάρχει, δεν μπορεί αυτά λοιπόν τα φαινόμενα να θεωρήσουμε ότι σφραγίζουν τη λειτουργία των φροντιστηρίων ή των ιδιαίτερων. Πάμε λίγο και στην υπόλοιπη επικαιρότητα. Υπάρχει μια εκλογολογία η οποία συνδέεται και με την πορεία της οικονομίας. Ποιο είναι το δικό σας το σχόλιο για αυτό καταρχήν? Αρκετές εκλογές κάναμε την προηγούμενη χρονιά. Mm-hmm. Αν υπολογίσουμε και το δημοψήφισμα, ξεκινήσαμε με ευρωεκλογές και περιφερειακές, συνεχίσαμε με τις εκλογές του Ιανουαρίου, συνεχίσαμε μετά με το δημοψήφισμα και μετά με τις εκλογές του Σεπτέμβρη. Νομίζω ότι σε όλες αυτές τις εκλογικές δημοκρατικές διαδικασίες υπήρξε μια πολιτική επιλογή του ελληνικού λαού. Αυτή ισχύει.
η πολιτική επιλογή. Μια κατεύθυνση μέσα από δυσκολίες και συμπληγάδες, είναι η αλήθεια. Αλλά... Δημοσκοπικά όμως υπάρχει μια κάμψη, υπάρχει μια υποχώρηση της δημοτικότητας. Εγώ δεν αμφισβητώ τις δημοσκοπήσεις, αλλά οι δημοσκοπήσεις, όπως βλέπετε, καταγράφουν ένα πολύ μεγάλο μέρος πολιτών, που είναι το πρώτο κόμμα, που δηλώνουν ότι δεν ξέρω τι θα ψηφίσω. Mm-hmm. Είμαι στη γωνία. Παρακολουθώ δηλαδή. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει. Παρακολουθώ. Διότι έχει προβλήματα η κυβέρνηση. Δεν λέμε ότι έχει προβλήματα. Άρα λέτε ότι ο κόσμος της δίνει χρόνο της κυβέρνησης. Της δίνει όχι με την έννοια κάνω ό,τι θέλεις, αλλά σε ελέγχω, σε τεστάρω. Ναι. Έχεις πει μερικά πράγματα, να δούμε τι κάνεις. Mm-hmm. Πού είναι το παράλληλο πρόγραμμά σου. Και εμείς στην εκπαίδευση, όπως και στην υγεία βεβαίως, στην εκπαίδευση με τα μέτρα που πήραμε για την ειδική αγωγή, τα μέτρα που πήραμε για το σχολείο το ολοήμερο, για την τεχνική εκπαίδευση, που ήταν ένα σχολείο Β κατηγορίας, και τώρα με την μεταρρύθμιση που κάνουμε, δίνουμε δυνατότητα να αναβαθμιστεί και να υπάρχει και μαθητεία στο τέταρτο έτος ανάμεσα στα παιδιά που τελειώνουν τα ΕΠΑΛ και σε επιχειρήσεις. Ναι. Και βεβαίως με την ιδιωτική εκπαίδευση που σας ανέφερα τώρα, το γυμνάσιο, όλα αυτά τα μέτρα συγκροτούν έναν ορίζοντα μεταρρυθμίσεων του παράλληλου προγράμματος στον χώρο της εκπαίδευσης. Είναι η αλήθεια ότι τώρα που τελείωσε η πρώτη αξιολόγηση, η κυβέρνηση πρέπει να επιταχύνει τέτοιου είδους μέτρα που δεν θα τελούν υπό τον φόβο και τον έλεγχο της δεύτερης αξιολόγησης. Μάλιστα. Όχι. Το πρόγραμμά της. Αυτό ζητάει ο κόσμος. Το πρόγραμμά της. Όσο όμως εξαρτάται και από την κυβέρνηση και δεν πιέζεται από τους δανειστές. Και εκεί υπάρχει δυνατότητα συνεννόησης, διότι επί ένα χρόνο ό,τι δεσμεύσει είχαμε αναλάβει, τις φέραμε εις πέρας. Πριν πάτε στις άδειες, θα ήθελα να σας πω, επειδή είναι ανοιχτά και τα σενάρια ανασχηματισμού, θα θέλατε να παραμείνετε στο Υπουργείο σας. Με την έννοια ότι έχουμε έργο πολύ, ναι, αλλά δεν είναι ουδής αντικατάστατος. Ούτε έχουμε επαγγελματίας πολιτικός, πολύ περισσότερο επαγγελματίας υπουργός παιδείας. Έχουμε πολύ έργο όμως, όχι προσωπικά, αλλά όλο το επιτελείο από εκλεκτούς ανθρώπους της εκπαίδευσης. Κάναμε το δημόσιο, το διάλογο, τον εθνικό και κοινωνικό διάλογο και με την Επιτροπή και στη Βουλή με όλα τα κόμματα. Για τον οποίο όμως πολλοί παραπονούνται ότι δεν ήταν ουσιαστικός. Και ότι στη Βουλή ήταν όλα τα κόμματα. Υπόψη σας πολλές από τις δικές τους επισημάνσεις. Το λέω γιατί αναφέρθηκε και σε τούτη την εκπομπή. Ένα-ένα. Στη Βουλή ήταν όλα τα κόμματα. Και όσοι φορείς εκλήθησαν. Και πρώην υπουργοί. Ήμουν μάλιστα μια συνάντηση της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής που είχε έρθει και η κυρία Γιαννάκου. Επί τη ευκαιρία της εύχομαι καλή δύναμη και καλή ανάρρωση. Την εκτιμώ για όλη την παρουσία της, την πολιτική. Οπότε λέτε υπήρξε σύνθεση των απόψεων. Υπήρξε σύνθεση απόψεων. Βεβαίως υπάρχουν και διαφορές. Δεν μπορεί να συμφωνήσει όλα. Mm-hmm. Αλλά υπήρχε πρόθεση να βρούμε συμφωνίες. Άρα, ανακεφαλαιώνω, έχουμε μπροστά μας ένα μεγάλο έργο για την δημοκρατική εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Mm-hmm. Αναφέραμε κόμπους αυτής της προσπάθειας. Και επαναλαμβάνω, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια μεγάλη ιστορία παρουσίας στο χώρο της εκπαίδευσης, αλλά το θέμα δεν είναι κομματικό. Μάλιστα. Έχει και μια ικανότητα σύνθεσης διαφορετικών απόψεων, γιατί αυτά που λέμε, αν φύγουμε από την μικροκομματική αντιπαράθεση της ημέρας, βλέπετε ότι τα συζητάει ο κόσμος. Τι λέμε για το λύκειο, για το γυμνάσιο, για τον τρόπο εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Είναι μια ανοιχτή συζήτηση. Είναι μια συζήτηση που ενδιαφέρει, καταθέτουμε απόψεις. Ναι, βεβαίως. Χιλιάδες. Ακριβώς. Πάμε τώρα στο θέμα των τηλεοπτικών αδειών, γιατί υπάρχει μεγάλη συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο διεξήχθη αυτή η δημοπρασία και για το αποτέλεσμά της και αν έγινε με επικοινωνιακούς όρους εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης και αν αφήνει εργαζόμενους εκτός δουλειάς. Το θέμα εργαζόμενων είναι τελευταίο και αυτόνομο. Όλα τα άλλα είναι, πιστεύω, προφάσεις αναμαρτίες που ακούγονται. Έγινε, λέει, πριν τη ΔΕΘ. Και άμα γινόταν μετά, εδώ έχει να γίνει 20 χρόνια. Πώς, 30 χρόνια. Από το 89-90. 26 χρόνια έχει να γίνει. Δεν έχει γίνει διαγωνισμός. Και συζητάμε να είναι πριν μετά τη ΔΕΘ τώρα. Γιατί όμως δεν περιμένατε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Έλαβε απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ή τις προσφυγές που έχουν γίνει από τα κανάλια. Ένα λεπτό. Δεν έγινε παράνομα τίποτα. Αποφάσισε το Συμβούλιο της Επικρατείας σε πρώτο βαθμό που έκρινε. Από εκεί πέρα θα ξανααποφασίσει και η κύρια προσφυγή θα αργήσει να ληφθεί η απόφαση. Δεν συζητάμε αυτό τώρα. Άρα, επαναλαμβάνω, προφάσεις αναμαρτίες είναι αυτά τα οποία ακούγονται. Αντιθέτως, ποιο είναι το νέο στοιχείο? Ότι για πρώτη φορά και στην Ελλάδα
τίθενται ευρωπαϊκού χαρακτήρα προϋποθέσεις για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας που είναι οι συχνότητες. Το θέμα όμως ήταν ο αριθμός 4. Ναι. Γιατί όπως αποδείχθηκε υπήρχε ενδιαφέρον και από άλλους οι οποίοι πρόσφεραν αρκετά λοιπόν σημαντικά ποσά. Το 4 είχε να κάνει με μια μελέτη του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας, είχε να κάνει με μια μελέτη που αφορά πολλές μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, πόσα κανάλια χωράει επίσης η αγορά στην Ελλάδα, δηλαδή τα κανάλια δεν μπορεί να τα παίρνει οποιοδήποτε και να είναι αντικείμενο μοχλός όχημα για παράπλευρες επιχειρηματικές δραστηριότητες, να βγάζει από εκεί τα λεφτά, από δημόσιες προμήθειες. Αυτό από... πώς διασφαλίζεται, κύριε Υπουργέ? Ότι αυτό που θα αναλάβει το κανάλι πρέπει να έχει τη δυνατότητα. Γιατί έγινε μεγάλη συζήτηση για τον κύριο Καλογρίτσα. Θα κρυθεί από το ποθενέσχες ο καθένας. Και την κριτική που υπήρξε θα και από τον κύριο Καλογρίτσα. Άλλα πολλά, και άλλα πολλά βέβαια έχουν υποθεί. Θα κρυθεί όμως ο καθένας το ποθενέσχες που έχει. Mm-hmm. Εμείς δεν αποκλείσαμε κανέναν για πολιτικούς λόγους. Μένουν όμως υγιείς επιχειρήσεις εν λειτουργία, με πολλούς εργαζόμενους, χωρίς άδεια αυτή τη στιγμή. Τι θα γίνει με αυτούς τους εργαζόμενους? Ποιες είναι αυτές οι υγιείς επιχειρήσεις? Αυτοί που ήταν σε λειτουργία, εξυπηρετούσαν τα δάνειά τους. Μία επιχείρηση, δεν θέλω να πω σε ονόματα, στην ουσία δεν κατέβηκε στον διαγωνισμό. Δεν είχε μια τραπεζική εγγυητική. Άρα λοιπόν δεν είναι. Οι δύο όμως κατέβηκαν στον διαγωνισμό. Μια άλλη επιχείρηση κατέβηκε, σταμάτησε στα 20 εκατομμύρια. Την προσφορά. Άλλη όμως έδωσε 60. Ένα λεπτό. 20 εκατομμύρια. Τι να κάνουμε. Ο άλλος είναι 60. Γιατί έχει ξεκινήσει και μια μεγάλη συζήτηση για το πόσο βιώσιμο είναι όλο αυτό. Θέλω να πω, όλα αυτά τα ποσά, αν θα έχουν αντίκτυπο στους εργαζόμενους, θα κάνουμε τώρα συζήτηση. Στις παραγωγές και στο παραγόμενο προϊόν. Ένα λεπτό. Θα κάνουμε συζήτηση αν κακώς έδωσαν 60 εκατομμύρια και 70 και 75 εκατομμύρια. Όχι, εγώ θέτω όλα τα ζητήματα. Τα πήρε καλά στο κράτος. Τα πήρε. Δεύτερον, υπάρχει πρόβλημα. Θα τα πάρει. Ναι. Από μεθαύριο ξεκινάμε. Mm-hmm. Υπάρχει πρόβλεψη να έχει 400 άτομα μίνιμουμ προσωπικό η κάθε επιχείρηση? Υπάρχει. Τρίτον. Υπήρχαν πάντως αυτές τις επιχειρήσεις τόσα άτομα. Ναι. Στην πλειοψηφία τους τόσους είχαν και πρόβλεψη και παραπάνω. Άρα υπάρχει πρόβλεψη ουσιαστικά διατήρησης των θέσεων εργασίας. Να μου πείτε, ναι, και ως δημοσιογράφος, αλλά όχι μόνο για τους δημοσιογράφους, γιατί και τεχνική. Θα και... φτάσω αμέσως. Βεβαίως. Ναι. Αν θα απορροφηθούν. Ξέρω την αγωνία και είμαι μέσα. Δεν συμπάσχω απλώς, ξέρω τι σημαίνει να μην έχεις δουλειά για κάποιο λόγο. Λοιπόν, το τρίτο θέμα, και μου κάνει εντύπωση. Δόθηκε στην Τιτζέα η δυνατότητα να έχει όλο το φάσμα των συχνοτήτων, mm-hmm, για 15 χρόνια με 18 εκατομμύρια. Προσέξτε. Και τώρα, για 4 κανάλια, παίρνουμε 246 εκατομμύρια. Mm-hmm. Πρέπει κατά τη γνώμη μου να ξαναδούμε το θέμα της Τιτζέα. Δεν μπορεί, είναι δωράκια που γίνανε. Και τη ΖΕΑ ξέρετε τι είναι. Είναι οι πάροχοι του δικτύου. Αυτοί που ελέγχουν του πού πηγαίνουν τα κανάλια. Εργαζόμενοι. Σχετικά με τους εργαζόμενους. Βεβαίως και καταλαβαίνω την αγωνία. Νομίζω ότι ένα μέρος των εργαζομένων θα απορροφηθούν, γιατί είναι ικανοί εργαζόμενοι. Έχουν εμπειρία σε μαγαζιά μεγάλα, σε κανάλια μεγάλα. Θα απορροφηθούν από τα νέα κανάλια, αυτά που δεν λειτουργούν. Δύο είναι αυτά. Που είναι στα χαρτιά η άδεια. Ναι, και στα δεν χαρτιά. Είναι ακόμα, δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις και υποδομές. Θα γίνει όμως, θα αξιοποιήσουν προσωπικό που γνωρίζει. Mm-hmm. Και νομίζω ότι η κυβέρνηση κινείται και σε μια κατεύθυνση που δεν αφορά μόνο βεβαίως τους εργαζόμενους στα μίντια. Είναι μια γενικότερη κατεύθυνση αυτή. Δεν κάνουμε μια εξαίρεση σε ένα μέρος ανθρώπων που βρέθηκαν. Μιλάτε για τα προγράμματα του ΑΕΔ, για τα προγράμματα του ΑΕΔ και που αφορούν μάλιστα προγράμματα, όπως ξέρουμε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, απολυμμένους από μεγάλες επιχειρήσεις. Mm-hmm. Είναι μια ειδική κατηγορία προγραμμάτων αυτών. Το διερευνούμε. Μάλιστα. Η έκθεση της ΓΕΣΕΒΕ κάνει προβλέψεις για λουκέτα στο επόμενο εξάμηνο. Γενικά, βλέπουμε ότι υπάρχει μια ύφεση, υπάρχει μια υστέρηση εσόδων. Όλα αυτά σας κάνουν να είστε αισιόδοξος ή να ανησυχείτε? Δεν υπάρχει υστέρηση εσόδων. Παρότι το διαβάσατε κι εσείς και εγώ σε πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Διότι έχουν πιαστεί οι στόχοι και δεν φαίνεται, διότι δεν πληρώθηκε ο έμφυα τον Αύγουστο, όπως είχε προϋπολογιστεί. Mm-hmm. Θα πληρωθεί το Σεπτέμβριο. Θα πληρωθεί, θεωρείτε, το Σεπτέμβριο. Οπωσδήποτε θα πληρωθεί. Διότι, ξανά παραπληροφόρηση, η μεγάλη πλειοψηφία, 8 στους 10 των πολιτών, δίνουν τα ίδια ή και λιγότερο έμφυα. Το καταλαβαίνει ο άλλος τώρα. Δεν παραμένει ψέματα. Έχει στο σπίτι σου το σημείωμα για τον έμφυα. 2 στους 10 επιβαρύνονται κάτι παραπάνω. Μάλιστα. Και δεν λέω ότι όλοι έχουν,
Γιατί έχει άλλο μια μεγάλη ακίνητη περιουσία και δεν σημαίνει ότι έχει και ρευστό. Ρευστό, βέβαια, ναι. Το καταλαβαίνω. Αλλά για 2 στους 10 μιλάμε. Οι 8 στους 10 πληρώνουν λιγότερα ή τα ίδια. Αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία τα διαβάζουμε όλοι. Βέβαια, η παραπληροφόρηση λέει: πέσαν έξω τα δημόσια έσοδα τον Αύγουστο. Ο ΕΜΦΙΑ καταστρέφει την οικογένεια, την περιουσία κλπ. Είμαστε ικανοποιημένοι με τη διατήρηση του ΕΜΦΙΑ? Όχι. Θέλουμε σταδιακά και σύντομα να πάμε σε ένα φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας. Βεβαίως. Σημασία δεν έχει ο φόρος, τι όνομα θα έχει, κύριε Υπουργέ. Έχει σημασία ποιος πιάνει. Ποιος πιάνει και αν συνδυάζει επίπεδο πιάνει, όλα τα ζητήματα. Αυτό που είπατε, της ρευστότητας, του μισθού. Κοιτάξτε, η κατοχή, η ιδιοκτησία μεγάλης ακίνητης περιουσίας, έστω και αν εσύ δεν έχεις χρήματα τόσο όσα φαίνεται ότι θα είχες από έσοδα από τα ακίνητα, είναι ένα στοιχείο. Δεν μπορούμε να το ξεχάσουμε, είναι περιουσία. Έτσι. Λέω να δούμε τρόπους. Τον κατάλαβα την ιδιαιτερότητα της κρίσης. Αλλά τώρα εντάξει, αν έχεις μια πολυκατοικία δική σου, εντάξει, δεν είσαι και φτωχός, θα πληρώσεις παραπάνω από το που έχει ένα διάρρη. Ναι, εντάξει, αυτό έχει τη λογική του που λέτε. Οπότε ναι. Θεωρείτε ότι τον κάβο της δεύτερης αξιολόγησης θα τον περάσουμε εύκολα? Ναι, γιατί έχουμε προνοήσει, έχουμε εργαστεί ώστε να είναι έτοιμα τα προαπαιτούμενα. Αυτό κάνουμε και ό,τι υπάρχει τελευταίο θα έρθει μεθαύριο και το κλιμάκιο των θεσμών στην Ελλάδα και θα κάνουμε συζήτηση. Μάλιστα. Από πλευράς κυβέρνησης θέλουμε γρήγορα να κλείσει και η δεύτερη αξιολόγηση. Σας ευχαριστώ θερμά για τον χρόνο σας και εύχομαι να ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά χωρίς προβλήματα. Θα ξεκινήσει με αγιασμό, οπότε θα εξορκιστούν νομίζω τα προβλήματα. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.